από το σύλλογο Κολοτέλη. Είναι πολύ απλό, είναι η αγάπη μου τον Βίτκινστάιν. Ο Βίτκινστάιν, ως φιλόσοφος, μιλάει πολύ συχνά για τον Όδο. Σε βαθμό που μάλιστα θεωρούμε ότι έχουμε μια παρενέργεια όσο αφορά μερικές θέσεις στο θέμα της φιλοσοφίας. Όσοι ξέρω ότι ένας μαθητής μου του αρέσουν τα πετραδάκια στα παπούτσα, είναι ότι ξέρετε ότι όταν έχετε ένα πετραδάκι στο παπούτσι σας, σας ενοχλεί. Όσο θεωρείτε ότι είναι ενοχλητικό, έχετε δίκιο βέβαια, αλλά η μόνη κίνηση που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε το παπούτσι σας. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο νομίζω με τον Μονόδοτο. Είναι μερικοί που έχουν μια προσέγγιση, θα έλεγα, πολύ συναισθηματική ειδικού στο τομέα. Και στην πραγματικότητα βλέπετε ότι άμα αλλάξετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα, έχει την εντύπωση ότι το κάνατε καλό, ενώ βέβαια ξέρετε ότι το κάνατε κακό. Τον αφήνω να το σκεφτεί, είμαστε φίλοι. Τι εννοώ με αυτό, δηλαδή κάνατε μια παρέμβαση. Η παρέμβαση αναγκαστικά προκάλεσε κακό. Δηλαδή, όταν βγάζετε το παπούτσι σας, ενώ θεωρούσατε ότι τα κορδόνια ήταν μια χαρά δεμένα, κάνετε κάτι το κακό. Δεν είναι πια δεμένο, πρέπει να τα ξαναδέσετε. Άρα, μάλιστα, επαναλαμβάνεται την κίνηση. Όμως είναι η μόνη κίνηση που είναι ορθολογικά στρατηγική. Είναι το ίδιο ακριβώς και με το θέμα της υγείας. Μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι χάνουμε χρόνο με την υγεία. Καλά κάνουμε, γιατί άμα δεν χάναμε χρόνο, θα το κερδίζαμε μετά. Γιατί μόνο οι νεκροί δεν έχουν προβλήματα. Άρα, όπως δεν έχω δει ποτέ κανένα νεκρό να πηγαίνει στο δουλειά, είναι μια καλή απόδειξη ότι υπάρχει. Η ιδέα λοιπόν όσο αφορά το θέμα της υγείας, που είναι πολύ σημαντικό, σε ένα θέμα όπως είναι η ΑΟΣ, επειδή έχουμε και άλλους φίλους, όπως είναι και ο Μάριος, είναι καλό να ξεκινήσουμε και με την υγεία που αφορά το ηθικό. Αυτό που έχουμε εντοπίσει στον τομέα της ιατρικής γενικότερα είναι ότι κάποιος που έχει ένα καλό ηθικό θα βοηθήσει τον γιατρό να τον βοηθήσει. Άρα ελπίζω ο σύλλογος να με κάλεσε για αυτό το λόγο. Άρα εγώ δεν έχω έρθει να σας βάλω τα δόντια, αλλά μάλλον για να σας πέσουν οι μασέλες, μετά θα το πω. Αλλά δεν είναι εδώ και να σας βοηθήσει, αν πραγματικά δεν μπορείτε να βοηθήσετε. Και η ιδέα είναι ότι άμα δεν ασχοληθείτε πρώτα με τον εγκέφαλο, ακόμα και να ασχοληθείτε με το σώμα, θα έχετε πάλι προβλήματα. Συμπενθυμίζω ότι ακόμα και αν κόψετε το χέρι σε κάποιον, ο εγκέφαλός του έχει την εντύπωση ότι το έχει ακόμα. Και άμα έχει αυτή την εντύπωση, μερικές φορές κάνει κινήσεις θεωρώντας ότι το έχει, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι δεν το έχει. Προσέξτε, δεν θα κάνουμε ρητορική εδώ. Κάνουμε πιο πολύ ιατρική. Η ιδέα δεν είναι να σας πείσω ότι δεν έχουμε προβλήματα. Η ιδέα είναι να σας δείξω πώς λύνομαι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι μερικοί που θεωρούν ότι τα προβλήματα δεν λύνονται. Μπορώ να σας πω ότι στα μαθηματικά είναι πολύ σπάνια τα προβλήματα που δεν λύνονται. Ας αρχίσουμε λοιπόν κάτι που σας απασχολεί, είναι κάτι που σας απασχολεί τώρα. Ξαφνικά, επειδή όπως το είπες πολύ σωστά, ασχολούμαι και με τις γεωτονίες, αλλά ασχολούμαι και με τα ερήματα πολέμου. Ζούμε κάτι που είναι σχεδόν απαράδεκτο αυτή την περίοδο. Ενώ οι περισσότεροι από εμάς αδιαφορούν παντελώς σε το Κυπριακό από το 1994, ξαφνικά το 2013 τους έπιασε ο πόνος από την Κύπρο.
για το οποίο αδιαφορούσαμε παντελώς. Όχι μόνο παντελώς, το πιο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είχαμε και μερικά ρατσιστικά φαινόμενα του τύπου ούτως ή άλλως οι Κύπροι είναι πλούσιοι. Στο λέω θεωρητικά, δεν αφορά αυτή την αίθουσα. Και ξαφνικά ανακαλύπτεται ένας πόνος του τύπου είναι ο φτωχός που λυπάται τον πλούσιο που δεν είναι πια πλούσιος. Αυτό πάντως δεν το έχω δει στην Ελλάδα. Ξέρετε, εμείς έχουμε και την καλή. Άρα, για να το κοιτάξουμε λίγο ορθολογικά, θα ήταν καλό να δούμε πρώτον γιατί μας απασχολεί ξαφνικά, ενώ το πρόβλημα της Κύπρου δεν έχει επιληθεί, γιατί ξαφνικά το μπερδεύουμε με άλλα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση και ποιο είναι το αληθινό πρόβλημα. Αν θα αρχίσω με ένα ανέκδοτο για εκεί, διότι είναι το εξής, είναι ο άνθρωπος που πηγαίνει στο γιατρό και του λέει, γιατρέ, εδώ πονάω. Εδώ πονάω, εδώ πονάω, εδώ πονάω, εδώ πονάω. Και ο γιατρός του λέει, έχει σπασμένο το δάχτυλο. Εμείς επιδεύουμε σπασμένο το δάχτυλο αυτή την περίοδο, οπουδήποτε και να το βάζουμε, λέμε ότι πονάμε. Δεν μιλάω για τον τοπικό δάχτυλο. Έχει άλλες παρενέργειες. Άρα, θα ήταν καλό να ξέρουμε λίγο τα δεδομένα και θα αρχίσουμε από αυτό. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα της Κύπρου και κατά πόσο είναι υγιές ένα σώμα που δεν έχει απαραίτητα καθαρά στοιχεία, γιατί πολύ συχνά έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να καθαρίζουμε τους ανθρώπους γιατί είναι καλά. Εντυπωσιάζει ότι οι άνθρωποι που δεν καθαρίζονται πολύ καλά, μερικές φορές προστατεύονται καλύτερα. Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται στην οικονομία. Οι οικονομίες που είναι πολύ καθαρές, σπάνια αντέχουν τις πιέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι προωθώ τις οικονομίες στην Ευρώπη. Αλλά, τέλος πάντων. Η μία είναι η οικονομία εντελώς θεωρητική και η άλλη είναι η πραγματική. Αν είστε ικανοί να μου πείτε αν υπάρχει μια χώρα που έχει καθαρή οικονομία και να μου τη δείξετε, θα ήθελα να την καταγράψω με δύο λόγους ιστορίας. Έχετε δικαίωμα βέβαια να πάρετε για χώρες που δεν υπάρχουν πια. Αν έχετε δει κάτι στο παρελθόν. Και βέβαια μπορείτε να προβάλλετε και για το μέλλον. Προσπαθώ να σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Το όριο του νόμιμου καθορίζεται ανάλογα με τις κοινωνίες. Έχετε ένα αυθαίρετο, προσέξτε όλα αυτά που λέω, δεν τα παίρνετε προσωπικά. Και μετά από 25 χρόνια δεν είναι πια αυθαίρετο. Το ερώτημα είναι, στα 24 ήταν ακόμα αυθαίρετο, στα 25 ήταν 25 συν μία μέρα ή 25 συν μία, μείον μία μέρα. Τι εννοώ με αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν αυθαίρετο, αλλά ξαφνικά δεν είναι πια. Το ερώτημα είναι, μας πειράζει. Γενικότερα, ο νομοθέτης, όταν αλλάγει τον νόμο, ο προηγούμενος νόμος είναι πια νόμιμος. Εντάξει, φανταστείτε ας πούμε ότι σας σταματάει η αστυνομία ή κάτι για μια παράβαση και εσείς λέτε, α, εγώ ακολουθώ τον νόμο του 64. Τι εννοώ. Εννοώ ότι άμα δεν ξέρουμε μερικά δεδομένα στρατηγικά και διαφορετικά, οτιδήποτε και να μας πούν ξαφνικά, έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια τεράστια φάση καταστροφής. Άρα εδώ θα αρχίσουμε κάτι που είναι πολύ πρόσφατο, όπως αφορά άμεσα, αλλά θα ήθελα να εξηγήσω μερικά σημεία. Και θα δείτε ότι σχετίζεται με τον πίνακα που βλέπετε τώρα. Η Κύπρος όταν εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, είχε τα 41 οικονομικά κριτήρια. Για να καταλάβετε πόσο εύκολα είναι τα 41 οικονομικά κριτήρια, άμα πάρετε τις 27 χώρες, είναι μόνο δύο χώρες που τα συμπληρώνουν. Τόσο εύκολα. Για να καταλάβετε βέβαια ότι έχουμε 41 κριτήρια, εκείνη τη στιγμή τις ώρες στην Κρήτη νομίζουμε ότι έχουμε μια τοπική νομοθεσία, δεν ανησυχείτε και στο ευρωπαϊκό επίπεδο ανακοινώνουμε 41 κριτήρια και μετά λέμε πόσα κριτήρια δεν τηρούν, άρα μπορείς να κάνεις σχεδόν το ίδιο.
Λουξεμβούργο και η Κύπρος που είχαν 49 κριτήρια. Σας υπενθυμίζω, για όσους δεν το κατάλαβαν, ότι αν η Κύπρος της είχε λείψει ένα κριτήριο, ένα από τα 41, δεν θα είχε μπει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Κύπρος έμπαινε ήδη με προβλήματα. Άρα πρέπει να ήταν ξεκάθαρο το πλαίσιο για τα 41 κριτήρια. Το 2004 λοιπόν η Κύπρος δεν έχει κανένα πρόβλημα και μάλιστα ανήκει στις δύο χώρες που μπορούν να έχουν τα 41 κριτήρια. Στο ενδιάμεσο τι έκανε η Κύπρο. Αν θυμάστε καλά, είχε απορρίψει το σχέδιο 1, είχαμε μια αναφορά. Ενάρθηκε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά ενάρθηκε στην Ευρωζώνη, έκανε την θέσπιση της ΑΟΣ, έκανε την οριοθέτηση της ΑΟΣ με τον Λίβανο το 2007, έκανε την οριοθέτηση της ΑΟΣ με το Ισραήλ. Όσο εδώ φαντάζομαι ότι κανένα δεν ενδιαφέρεται για την Κύπρο, εκτός αν έχετε μια ειδική καταγωγή ή μια ειδική έμφαση. Και εδώ έχετε τα αποτελέσματα που βλέπετε στον πίνακα, είναι τα δεδομένα τα οικονομικά του 2011. Άμα προσέχετε, εδώ βλέπετε ότι η Κύπρος είναι εδώ. Άρα εδώ τι βλέπετε, βλέπετε όλες τις χώρες τις 17 από την Ευρωζώνη, συν το μέσο όρο της Ευρωζώνης των 17. Αυτό που μπορεί να παρατηρήσετε, δεν μιλάω για τα δικά μας, είναι ότι έχετε μερικές χώρες που έχουν δύο γραμμές, μερικές χώρες έχουν μία γραμμή πράσινη και μερικές άλλες μία μπλε. Νομίζω ότι το βλέπετε εδώ. Τι γίνεται. Στην πραγματικότητα εδώ είναι το λεγόμενο χρέος. Το βλέπετε εδώ πώς πάει. Και θα δείτε ότι στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο και στη Μάλτα, κάποιος ξέχασε να βάλει την πράσινη γραμμή. Άρα θα πάρουμε όλη μια προσφυγή, θα πούμε δεν μπορεί, σίγουρα θα υπάρχει πράσινη γραμμή και θα πρέπει να είναι και μεγάλη. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε, ενώ το βλέπετε αυτό, προσέξτε, για όσους βλέπετε εδώ είναι το σε σχέση με το ΑΕΠ. Και τι προσπαθώ να σας πω, προσπαθώ να σας πω ότι αυτά τα δεδομένα τα ξέρουμε από το 2011. Δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα. Το 2011, λοιπόν, τι έγινε, η Κύπρος ανακάλυψε φυσικό αέριο. Δεν το ξέρετε. Ωραία, άμα πάρετε λοιπόν όλα τα στοιχεία που σας έχω δώσει μέχρι την ανακάλυψη του φυσικού αερίου, πείτε μου ποιο στοιχείο θα προσπαθήσει να σας πείσει από αυτά τα στοιχεία ότι είναι λογικό να έχουμε αυτή την κατάσταση τωρινά. Είναι πολύ απλό, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Άρα το πρώτο πρόβλημα που εμφανίζεται στην Κύπρο, ένα έμεσο και μετά ένα άμεσο, είναι πολύ απλό, σχετίζεται με την έκρηξη στο Μαρί, που θα διαλύσει, και εδώ είναι το θέμα που θα ξαναερχόμαστε στα δικά μας, θα διαλύσει ένα μεγάλο ποσοστό από τον ηλεκτρισμό της Κύπρου. Γιατί αποφάσισαν σε τακτικό επίπεδο να διατηρήσουν το πλουστάσιο που είχαν από τη Συρία σε ένα χώρο άκρως επικίνδυνο, όπου η πυροσβεστική είχε κάνει δύο παρεμβάσεις λέγοντας ότι είναι επικίνδυνο και υπάρχουν γραπτές αναφορές από το στρατιωτικό σκέλος, γιατί ξέρετε ότι ασχολούμαι και με τα στρατιωτικά, όπου ξέρετε πολύ καλά πόσο στρατιωτικός είναι επιφυλακτικός να κάνει κάτι γραπτός και να κατηγορήσει. Ενώ εδώ το είχαμε και έλεγαν είναι απαράδεκτο να τα κρατάμε. Γίνεται λοιπόν η έκρηξη. Ξαφνικά, κάτι που έχει ενδιαφέρον είναι ποιος είναι εδώ ικανός να μου πει ποιο είναι το κόστος της έκρηξης για την ΑΕΚ. Δηλαδή για την ΔΕΗ. Είναι το ανάλογο. Στην πραγματικότητα το κόστος είναι 300 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για εγκατάσταση. Προσέξτε όμως, όταν γίνεται η έκκληση στην εγκατάσταση, θέλει να πει ότι μετά δεν παρέχεται ρεύμα, αλλά δεν έχετε πώληση. Άρα αυτό το πράγμα συνεχίζεται μέχρι να κάνετε την αποκατάσταση. Άρα μην κοιτάζετε μόνο αυτό το κόστος. Αυτό είναι το κόστος των γνήσιων. Η ιδιώτηση που κάνει η Κύπρος αυτή την περίοδο, μόνη της, χωρίς βοήθεια, είναι για 170 εκατομμύρια ευρώ. Μόνη της.
την αρχή και τη λαϊκή. Η λαϊκή κάνει μια τεράστια, ας το πούμε, κουταμάρα, γιατί είμαστε ανθρώπους, θα μην πούμε την άλλη λέξη, και αγοράζει τοξικά ομόνωμα. Θέλετε να ρωτηθεί πώς αγόρασε, ποια είναι η τάξη μεγέθη. Δεν έχει ενδιαφέρον πάντως ότι σε αυτές τις ερωτήσεις, ενώ αυτή η περίοδο σχεδόν όλοι κοιτάζονται πράγματα που αφορούν συνεχώς αυτό το θέμα, αλλά αυτά τα πολύ πρακτικά δεδομένα δεν εμφανίζονται. Ωραία. Αγόρασαν για 3,5 δισεκατομμύρια τοξικά ομόλογα, τα οποία πουλήθηκαν 0,5. Αυτό θέλει να πει ότι 3 δισεκατομμύρια ομόλογα, 3 δισεκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν έτσι απλώς σε μια κίνηση τραπεζική, η οποία αρχικά αρχίζει με μια ιδιωτική ή σε μια άλλη ιδιωτική και μετά εξηγούμε σε μια κρατική να απορροφήσεις εσύ το χρέος της άλλη. Ξαφνικά βέβαια επειδή είναι κρατική, ξαφνικά το χρέος γίνεται κρατικό. Άρα στο τέλος, τα 3 δις, μόνο από αυτή την κίνηση, τα χρωστάει η Κύπρος. Κανονικά θα πρέπει να αναρωτηθείτε για ένα άλλο θέμα. Εφόσον είναι ιδιωτική η τράπεζα, υπάρχουν πάρα πολλές ιδιωτικές εταιρείες που έχουν κλείσει στην Ελλάδα λόγω κρίσης, δεν είναι. Ρωτάω, γιατί ξαφνικά ενδιαφέρονται όλοι για τη λαϊκή, ενώ είναι η ιδιωτική τράπεζα. Εντάξει, δεν τα κατάφερες, όντανες άλλον, αλλιώς, κάνω, βρες μια άλλη λύση, άμα είναι τα παρηρήσεις, κάνω και βλέπω. Όχι, δεν έγινε έτσι. Γιατί όμως δεν έγινε έτσι, δεν αναρωτιέστε. Διότι πρέπει να κοιτάξετε το μερίδιο της αγοράς. Πρώτα απ' όλα η αγορά αποτελείται από 600.000 άτομα. Το μερίδιο της αγοράς της λαϊκής είναι 20% κατά δάνεια και 18% για τις καταθέσεις. Ξαφνικά νομίζω ότι έχετε μια εξήγηση, γιατί ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αν η αγορά της λαϊκής ήταν 0,18, θα τις είχαν πει γεια σου και χαρά σου χωρίς κανένα πρόβλημα. Τι γίνεται. Στην πραγματικότητα έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι σε όλους τους χώρους, και τους πολιτικούς και τους κομματικούς και τους κυβερνητικούς, που έχουν λεφτά σε αυτή την ιδιωτική τράπεζα. Άρα, ασχολούνται όλοι να το σώσουν. Άρα, αν θέλετε, γιατί δεν επιμένουμε πάνω σε αυτά τα δύο σημεία και ξαφνικά λέμε ότι υπάρχει κάτι το πολύ παράξενο για αυτή την περίοδο. Το πολύ παράξενο είναι τα 3 δις, για τα οποία δεν μιλάμε. Δεν σας μιλάω για τις εκθετικές επιπτώσεις που το ένα πάει καραμπόλα επειδή παίζουμε πάνω σε αυτό, γιατί κάποιος έχασε λεφτά από αυτή την διακίνηση. Αν θέλετε να δείτε το ανάλογο, και η Ελβετία αγόρασε ομόλογα από την Ελλάδα. Και η Ελβετία είχε καταθέσεις από Έλληνες το 2012. Αλλά η Ελβετία δεν έχει κανένα πρόβλημα οικονομικό τραπεζικό. Γιατί η Ελβετία δεν αγόρασε κανένα τοξικό ομόλογο. Αγόρασε γνήσια ρευστότητα. Άρα, τώρα τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι ένα τακτικό λάθος, το οποίο είναι ιδιωτικό, τραπεζικό, μετατρέπεται σε κρατικό, το παρουσιάζουμε σαν μια τεράστια καταστροφή, ενώ είναι ένα τοπικό πρόβλημα. Λοιπόν, άρα θα ήταν καλό, επειδή εμείς έχουμε άλλα προβλήματα που είναι πολύ πιο σοβαρά, να ασχοληθούμε με τα αληθινά προβλήματα της Ελλάδος και να ασχοληθούμε και με τα αληθινά προβλήματα της Κύπρου, τα οποία είναι το κυπριακό. Είναι μερικοί λοιπόν που έχουν πει, γιατί βέβαια η ασυγκροτοσύνη δεν απαγορεύεται στις κοινωνίες, ότι όλα αυτά οφείλονται στον ορυκτό πλούτο, στην ΑΟ, στο φυσικό αέριο. Να καταλάβετε την κυριότητα, θα σας αφήνω τον πίνακα προς την ώρα για να το έχετε αποδεικνωμένο, ότι αν κατηγορείτε κάποιον για αυτό το πράγμα, θα πρέπει να πείτε ποιος είναι. Αν είναι κράτη τα οποία έχουν υπογράψει συμβόλαια με την Κύπρο, εκεί να καταλαβαίνετε ότι είναι εντελώς ηλίθιο, γιατί την έχουν πατήσει. Γιατί τα συμβόλαια που υπέγραψε, ας πούμε, η Ιταλία ως ένικο γκάζ για το οικόπεδο 2, 3 και 9, όπου πλήρωσε 150 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για τον πόνο
συνεχίζει κανονικά, ομαλά, χωρίς καμία αλλαγή πάσης. Εχθές, που συζητούσαμε με μια ομάδα εδώ, παιχτικών, είχαμε μια νέα απόφαση από την Κύπρο που είπε ότι κανένας δεν θα πάρει, θα υπάρχει κούρεμα σε κρατικό, πανεπιστημιακό επίπεδο του Δήμου. Και ρωτάω, ρε παιδιά, εσείς που ασχολείστε με αυτά τα θέματα και σας αγχώνω, δεν σας φαίνεται παράξενο που ένα κράτος συνεχίζει να έχει ακριβώς την ίδια πορεία, συνεχίζει να κάνει ακριβώς αυτά, να βγάζει μια νομοθεσία και να λέει θα κουμπίσουμε κανέναν και κανένας δεν του λέει τίποτα. Επανέρχομαι στο θέμα της ψηφοφορίας της πρώτης, γιατί όπως είδατε την γυναίκα σου την έκανε το πίσω, ο πεθερός είναι εδώ. Ουσία. Να βάλω στους απόντες, θα θέλω πω να κάνω αναφορά σε βίντεο. Υπάρχει λοιπόν μια εισήγηση, εντάξει. Έρχεται στη Βουλή της Κύπρου και το αποτέλεσμα της εισήγησης είναι 36 όχι, 19 αποχές, 0 ναι. Σιγάρε παιδιά. Εντάξει, θα δείτε την Ελλάδα. Εμείς στην Ελλάδα που είμαστε εναντίον οτιδήποτε. Εντάξει, δεν έχουμε αφήσει ένα πράγμα που να μην είμαστε εναντίον. Καταφέρνουμε και περνάμε πράγματα με ναι. Αλλά υπάρχει και ναι σε κάθε ψηφοφορία. Μπορείτε να μου πείτε ποια ψηφοφορία της Ελληνικής Βουλής είχε κανένα ναι. Και είναι πολύ απλό καμία. Και ρωτάω, γίνεται μια εισήγηση. Ο εισηγητής ο ίδιος που φέρνει το χαρτί, ούτε αυτός δεν ψήφισε ναι. Σε λες, παιδιά, εντάξει, δηλαδή. Έλεος. Δηλαδή, είναι δυνατόν, γιατί σας υπενθυμίζω για όσους δεν το ξέρουν, ότι οι βουλευτές στην Κύπρο είναι 55. Δεν είναι περισσότεροι. Άρα το 39 όχι και το 16 αποχές, έχετε συμπληρώσει τους πάντες. Άμα μετά κοιτάξετε ακριβώς που έχει κάνει τι, ξαφνικά ανακαλύπτεται ότι 19 αποχές μέχρι την κυβέρνηση. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, τι έχει γίνει. Έχει γίνει μια διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι εντάξει, μια χαρά είναι. Αρχίζουν να γίνονται διαρροές και ακούν όλοι τι γίνεται. Μιλάμε για το κλείσιμο, τράπεζα κτλ. Και ξαφνικά υπάρχει μια ανάδραση και σου λέει, οπ, διάφορο σε ένα σημείο. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο κυβερνητικό, φαίνεται στο επίπεδο το βουλευτικό. Δηλαδή κάθε βουλευτή αποτραβήθηκε, σου λέει, άμα πω εγώ ναι σε αυτό το πράγμα, και λέω, για ποιο πράγμα μιλάμε. Είναι δυνατόν σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά στην Ελλάδα, να προσπαθούν να κάνουν το ανάλογο, να πούν το ανάλογο στην Κύπρο, που υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει κρίση, υπάρχει μείωση μισθών, ξαφνικά λέμε θα πάρουμε και 6,75 από τις καταθέσεις που είναι κάτω των 100.000. Δεν κατάλαβα, δηλαδή αυτός που έχει 2.000 ευρώ μόνο στην Ελλάδα δεν έχει τίποτα άλλο. Θα του πάρεις και από αυτόν 6,75 που ήδη που έχει σημειώσει το μισθό. Και λέω, αυτό για όλους σας δεν είναι ξεκάθαρα παράδεκτο. Και ρωτάω, αυτό το πράγμα που είναι ξεκάθαρα παράδεκτο εδώ, πώς περνάει για υποβολή νομοσχεδίου στη Βουλή. Θα έπρεπε ήδη να έχει απορριφθεί πριν το περάσουν σε αυτό το τσάβιο. Άρα, για να είμαστε λοιπόν σοβαροί, αν τα εξετάσουμε τόσο ορθολογικά, θα καταλάβετε ότι δεν έχει γίνει τίποτα και όπως λέει ο Σέξπιρ, πολύ στόλιγος για τίποτα. Και στη συνέχεια, γι' αυτό το είδαμε, γιατί να το ξέρετε ότι αυτό το έζησα και ζωντανά, ήμουν σε εκπομπή εδώ στην Κρήτη. Στην αρχή αρχίσαμε με σχεδόν καταστροφολογία και την ώρα της εκπομπής στο τέλος ο δημοσιογράφος έπρεπε να ανακοινώσει τα οικονομικά. Και στα οικονομικά ανακοινώνει ότι η Κύπρος έχει αποφασίσει να μην ακουμπήσει μερικές καταθέσεις. Και μου λέει, α, είναι αυτό που λέγατε προηγουμένως. Εντάξει, ελπίζω να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο το θέμα μας και θα ήθελα να, αν θέλετε να ασχοληθείτε πραγματικά με την Κύπρο, σε οικονομικό επίπεδο βέβαια, θα είσαστε πολύ προσεκτικοί το τι θα κάνουν στην Κύπρο με το οικόπεδο 5, 6, 7 και 8. Άρα, επανέρχομαι, δεν ξέρω αν το ακούω.
στο οικόπεδο 2, 3 και 9 είναι η υπογραφή με την εταιρεία ENI, που είναι η Ιταλική, και με την COGAS. Σας υπενθυμίζω ότι πριν μερικές μέρες η Τουρκία αποφάσισε να σταματήσει οποιοδήποτε σχέδιο συνεργασίας με την ΕΝΗ. Γιατί η Τουρκία έχει προειδοποιήσει ότι οι χώρες που είναι ως εταιρείες υποψήφιες για τα οικόπεδα της Κύπρου δεν θα μπορούν να κάνουν καμία συνεργασία με την Τουρκία. Αυτό εμείς το πατάμε στον τούχο. Όμως έχουμε 33 εταιρείες που παρόλο που η Τουρκία τους λέει άμα συνεργασίες για οποιοδήποτε υποψηφιότητα με την Κύπρο δεν θα κάνεις πια τίποτα με την Τουρκία. Και έχουμε 33 εταιρείες. Και εμείς αντί να το αναδείξουμε ως ένα πολύ θετικό στοιχείο, που σημαίνει τι, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτές οι εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Άρα, άμα ήξερα ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει τίποτα, δεν θα ερχόταν. Γιατί για να έχεις κόστος στην Τουρκία και να πας σε έναν χώρο που δεν έχει τίποτα, θα πας τι. Αυτές λοιπόν οι 33 εταιρείες ήρθαν. Και η ΕΝΗ είναι αυτή που υπέγραψε και έδωσε τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Η ΕΝΗ, να το ξέρετε, είναι τιμητή, πρέπει να ρωτάμε τα ποσοστά. Η ΕΝΗ συμβάλλει στην κοινοπραξία ΕΝΗ COGAS 80% για την ΕΝΗ, 20% για την Κορέα. Αυτή που είναι η κοινοπραξία είναι που έδωσε ένα πόνο υπογραφή για τα τρία οικόπεδα. Και τώρα προσπάθησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πούνε ότι βλέπετε ότι είναι μια κακή απόφαση της Τουρκίας. Είναι πολύ καλή απόφαση της Τουρκίας, γιατί τώρα η Ιταλική εταιρεία είναι εντελώς δεσμευμένη με ποια έννοια. Δεν μπορεί να παίξει δύο ταμπλό. Τώρα έχει μπει στο θέμα του οικοπαίδου. Την έχουν σβήσει από οποιαδήποτε συνεργασία με την Τουρκία. Άμα δεν κάνει εξόριξη στα οικόπεδα, την έχει πατήσει τζάμπα. Αυτό για μένα είναι μια υπογραφή ότι είναι σίγουρη η Τουρκία να βρει κάτι. Και δεν ανάγκη να είσαστε ειδικοί του τομέα, καταλάβετε. Αυτό λοιπόν η Τουρκία ακριβώς θα δείτε ότι θα πάρει ένα απαγορευτικό και η Total. Βέβαια η Total, όπως είναι η γαλλική και η Γάλλη σε σχέση με τις γενοκτονίες, έχουν μια ειδική προσέγγιση. Και δεν συμπεριφέρονται όπως μερικές χώρες. Αν θα δείτε ότι θα περάσει και η ποινικοποίηση και εκεί πέρα θα δείτε όλα τα καλά λόγια που θα πούν για την Γαλλία, για τον πρόεδρο, για την βουλευτή να που πρότεινε τον νόμο κτλ. Δεν τα έχουμε ζήσει ήδη. Στο οικόπεδο 10 και 11 είναι η Total. Πρέπει να καταλάβετε ότι η Total περιμένει μια τέτοια απόφαση και αυτή. Σας υπενθυμίζω λοιπόν πώς λειτουργεί το πράγμα. Όταν υπογράφετε ένα συμβόλαιο, προσέξτε, δεν μιλάω για κάτι το τοπικό. Γιατί όπως έλεγα στον φίλο μου που κουνιέται τώρα, μερικές φορές αναρωτιέμαι αν έχετε φανάρι εδώ. Για τους άλλους σίγουρα. Γιατί αν ήξερες πώς φτάσαμε εδώ, φαντάσου που ήταν η εκπομπή και που ήμασταν εμείς. Θα τα περνάγαμε σιγά. Δηλαδή, όταν το περνάς σιγά το κόκκινο, είναι σχεδόν πράσινο. Άρα, πρέπει να σας πω ότι μην νομίζετε ότι είναι τόσο αυστηρός, είναι και πολύ ευαίσθητος. Όταν γράφετε λοιπόν ένα συμβόλαιο, το συμβόλαιο του Total έχει μια ειδική ρήτρα. Είναι η Total, για να φτιάξει τα οικόπεδα και να είναι στις πρώτες βαθμολογίες, έχει βάλει στο συμβόλαιό της ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε άλλες σεισμικές έρευνες, ότι εμείς θα τερπίσουμε κατευθείαν στα 7.500 μέτρα και πάμε για πετρέλαιο, γιατί θεωρούμε ότι η αξία του κοιτάσματος είναι 400 δις. Προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Αν η Total δεν κάνει τη γεώτρηση μέσα στο συμβόλαιο, κάνει το συμβόλαιο. Η Total δεν ήταν υποχρεωμένη να βάλει τέτοια ρήτρα στο συμβόλαιο, το κάνει μόνο. Είναι επειδή είναι απόλυτα σίγουρη. Βέβαια στην Ελλάδα, παρόλο που το κάνουν οι άλλοι και τα λεφτά των άλλων, εμείς αναρωτιόμαστε αν θα βρουν κάτι. Είναι φαντάζομαι από συμβόλαιο. Εντάξει, θα το βρουν ή θα το βρουν. Λοιπόν, να καταλάβετε, όταν φλιπάνε κατευθείαν για πετρέλαιο, θέλει να πει ότι ακόμα και θα βρουν φυσικό αέριο, θα πάρουν πιο κάτω. Το πετρέλαιο είναι κάτω από το φυσικό αέριο.
συνωμοσιολόγος. Γιατί έχουμε και αυτή την πάστα. Στο οικόπεδο 1, αν μία από τις 33 εταιρείες, μία, είχε υποβάλει αίτηση, θα το είχε αυτόματα. Αυτό ήταν μόνο μία. Από τις 33 καμία δεν έκανε ούτε υποβολή αίτηση. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό είναι το ίδιο και με το οικόπεδο 13. Άρα αυτό είναι επειδή είναι πολύ κοντά και ξέρουν ότι δεν θα βρουν μεγάλα κοιτάσματα. Το πολύ κοντά, προσέξτε, είναι 27 ναυτικά μίλια. Το λέω για αυτούς που νομίζουν ότι με τα 12 ναυτικά μίλια θα μπλοκάρουμε τίποτα. Απλώς το λέω έτσι. Το 13 είναι πολύ μικρό, το βλέπετε ότι είναι πολύ στηριγμωμένο. Άρα καμία υποψηφιότητα, αυτό είναι στο 4 που είναι πιο βαθύ. Άρα μένετε με 9 οικόπεδο. Εντάξει, από τα 12. Δεν μετράμε το 12, γιατί αυτό ήταν στον πρώτο γύρο παρακόλουθο. Από τα οικόπεδα που μένουν, βλέπετε ότι το 5, 6, 7, 8 είναι ακόμα ελεύθερα, ενώ ανήκουν στον διαγωνισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ρωτάω τώρα για όσους εδώ έχουν μια ειδική απασχόληση με την Κύπρο και με τα οικονομικά της, να έχετε απασχοληθεί με το θέμα αν αυτά τα οικόπεδα έχουν βρει παραχώρηση και έχουν πάρει τα βόνους υπογραφής. Δεν είναι, εφόσον ασχολείστε καθημερινά με το θέμα της Κύπρου. Αυτό εδώ αξίζει ήδη από τώρα 100 δις. Αυτό εδώ είπαμε αξίζει 400 δις. Το πιο ακριβό οικόπεδο από όλα είναι το 9. Το 9 είχε 9 υποψηφιότητες από τις 15. Μόνο στο 9. Υπενθυμίζω για αυτούς που δεν το ξέρουν, από τις 33 εταιρείες καμία δεν ήταν υποψήφια στο 12. Όπου ήταν μόνο 4 εταιρείες. Ενώ εδώ ήταν 9 από τις 15 κοινοπραξίες που ήταν υποψήφιες. Εκεί να καταλαβαίνετε ένα άλλο πράγμα που μπορεί να μάθετε, να διασταυρώσετε, ότι η εταιρεία Total είναι υποψήφια σε 7 από τα 9 οικόπεδα. Άρα, όπως μένουν 4, δεν είναι να πιστέψετε ότι είναι σίγουρο ότι είναι υποψήφια, 42. Αμά σας πω ότι το 7 και το 8, κοιτάξτε πώς είναι τα οικόπεδα, εδώ είναι το 11, το 12, για τα οποία έχετε δεδομένα. Η πραγματικότητα είναι η υπογραφή. Εδώ είναι οι εκκινήσεις, είναι καλύτερα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι ότι το 7 και το 8 δεν είναι από τα χειρότερα οικόπεδα που υπάρχουν. Και λέω, την ώρα που πραγματικά είσαι υποτίθεται σε απόγνωση οικονομική, ακόμα δεν έχεις δώσει το 7 και το 8. Άρα, μιλάω τώρα στους Έλληνες του ελληνισμού. Αν θέλετε πραγματικά να σκεφτείτε την Κύπρο σε αυτό το πλαίσιο και έχετε και φίλους Κύπριους που σας απασχολεί πραγματικά αυτό, το μόνο που έχετε να τους πείτε είναι κουνηθείτε για τα οικόπεδα 5, 6, 7, 8. Όλα αυτά να είναι λεπτομέρειες. Εδώ είναι τα δεδομένα τα πραγματικά. Η Κύπρος έχει οριοθετήσεις. Τρεις. Έχει θέσπιση, έχει μια τεμάχηση, ξέρουμε ακριβώς που είναι τα οικόπεδα, έχουν γίνει οι πρώτες γεωτρήσεις και έχουμε σεισμικές ελέγχες για όλα τα δεδομένα. Και ρωτάω, τι περιμένετε να το αξιοποιήσετε. Άρα στην πραγματικότητα συνεχίζουν κανονικά τον γύρο παραχώρησης και θα δείτε ότι σε μερικούς μήνες θα ακούσουμε και για τις επόμενες εταιρείες, οι οποίες αναγκαστικά, προσέξτε τι σας λέω τώρα, για να ευχηθούμε, αναγκαστικά πρέπει να είναι από αυτές. Δεν μπορεί να είναι από άλλες. Ο γύρος παραχώρησης τερματίστηκε το Μάιο του 2012. Μετά η Κύπρος είχε δικαίωμα 6 μήνες να βγάλει τις πρώτες αποφάσεις όπως το έκανε και για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Άρα, το 5, 6, 7, 8 αναγκαστικά θα βρούμε μία από αυτές τις 33 εταιρείες. Είσαι κοινοπραξία ή μόνο. Αυτά είναι τα αληθινά δεδομένα όσο αφορά την Κύπρο. Και θα ήταν καλό, έτσι έλεγα και προηγουμένως, εκεί που ήμασταν πριν το κανάλι, ότι άμα δεν εξετάζουμε τη στρατηγική, έχουμε την εντύπωση ότι όλα πάνε στραβά. Και θα ήθελα, επειδή έχουμε και ένα ειδικό για αυτόν τον τομέα, μερικές φορές πονάτε σε ένα σημείο.
φυσιολογικό που έχετε να σκεφτείτε είναι ότι έχει ένα πρόβλημα το σημείο. Μερικές φορές μπορεί να είναι το διπλανό. Ο οδοντίατρος δεν σας πιστεύει αμέσως όταν του λέτε εγώ πονάω σε αυτό το σημείο. Το πιστεύει αυτό, αλλά δεν εξετάζει απαραίτητα μόνο αυτό το σημείο. Γιατί ξέρει ότι υπάρχουν λόγω νευρολογικού συστήματος. Εμείς το λέμε στη στρατηγική αλλιώς. Είναι αυτό που ονομάζουμε τα βυζαντινά λάθη. Ολόκληρο ακριβώς βυζάντα. Θα ψάχναμε και τα λάθη. Προσέξτε τι είναι το βυζαντινό λάθος. Το βυζαντινό λάθος είναι όταν έχετε ένα λάθος που πάτε να το πιάσετε και αυτό που είναι λάθος είναι αυτό που είναι. Δηλαδή, γράφετε έναν κώδικα πληροφορική, σας λέει λάθος η γραμμή 215. Πάτε στη 215, αλλά αυτό που είναι λάθος είναι αυτό που σας λέει. Δεν είναι η 215, εσείς κοιτάτε τη 215 και λέτε πού είναι. Και είναι ας πούμε η 217. Αλλά αυτός κάνει βυζαντινό λάθος. Το βυζαντινό λάθος της στρατηγικής λοιπόν είναι το λάθος κατεύθυνσης της τοποθεσίας του λάθους. Είναι ακριβώς αυτό που σας συμβαίνει πολύ συχνά και στο ανθρώπινο σώμα. Εντάξει, λέτε σε κάποιον που πονάει εδώ, σε εξετάζει ο γιατρός και σας εξηγεί ότι σας πονάει εδώ. Λέτε, δεν μπορεί να με πονάει εδώ, εφόσον με πονάει εδώ. Ναι, σας εξηγεί ότι εδώ πονάτε, αλλά ο λόγος είναι από την άλλη πλευρά. Είναι ακριβώς το πρόβλημα που έχουμε στη στρατηγική. Με το γιατρό σε κάποια φάση, α, ναι, σωστά, ξέρετε. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, όταν πάμε να δούμε έναν γιατρό, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς ο ίδιος ο γιατρός, αλλά φαντάζομαι, τον βλέπουμε και άλλους ζωτής. Εντάξει, είναι απλώς μια στατιστική μελέτη. Λέμε ο πρώτος, εντάξει. Άμα ο δεύτερος πει ακριβώς το ίδιο με τον πρώτο, μπορεί και να μην φτάσουμε στον τρίτο. Μόλις πει κάτι το λίγο διαφορετικό ο δεύτερος, μπορεί να φτάσουμε και στο πεντάρι. Το πιο ωραίο που εμένα με ενδιαφέρει πάνω και στα στρατηγική είναι ότι όταν έχετε πέντε απόψεις, ποια επιλέγετε. Μετά κάνετε μέσο όρο, λέτε αυτό το διαδίκτυο, ξέρω ποιος θα είναι. Άρα, τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι επειδή δεν ξέρουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα, εμπιστευόμαστε τον άλλον. Επειδή δεν εμπιστευόμαστε αυτόν που εμπιστευόμαστε, εμπιστευόμαστε πολλούς. Οι γιατροί είναι κλέφτες. Οι γιατροί είναι κλέφτες. Αν το πιστεύετε, εντάξει, το πιστεύετε. Και λέτε, θα ρωτήσω πέντε κλέφτες για το τι είναι η κλεψιά. Με το μέσο όρο της κλεψιάς θα σας κλέψει λιγότερο. Αυτό ξέρω ότι χαμογελάτε, εδώ φύζουμε να ρωτήσετε αν θα το πω έτσι, αλλά είναι ακριβώς αυτό που μας σώζει και στους υδρογονάθρες. Είναι τα κοράκια, μας προστατεύουν από τα κοράκια. Πού να κάνετε ένα ωραίο τεστ. Παίρνετε σαν γιατρό τον οποίο δεν εμπιστεύεστε και σας λέει διάφορα. Και λέτε, εγώ πήγα στον συνάδελφο, λέγε ζητάτε και μου είπε αυτό. Θα δείτε ότι θα σας μιλάει διαφορετικά από θα σας μιλούσε αν δεν πήγατε μία την πληροφόρηση. Εμείς λοιπόν στους ειδογράμμες στην Καρμία παίρνουμε 11 γιατρούς που τους λέμε όλους και έχουν πει όλοι οι άλλοι. Ξαφνικά λένε τα ίδια. Όλοι. Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε πώς πάει. Συνήθως εσείς όταν κάνετε τη μελέτη που γίνεται από έναν ασωμαρό, δεν κάνετε την τεχνική που κάνουμε εμείς στους ειδογονάτες. Εμείς παίρνουμε όλες τις αξιολογήσεις και τις δείχνουμε σε όλους. Ενώ εσείς κρατάτε την πληροφορία σας, πηγαίνετε στο δεύτερο κρυφό, πηγαίνετε στο τρίτο. Αυτά δεν τα παίρνετε προσωπικά για τους γιατρούς, ούτε για τους ολοκέντρους, μην ανησυχείτε. Ο Έλληνας κάνει το ίδιο με τον υδραυλικό και με τον διδάκτη, δεν έχει. Η ιδέα είναι ότι επειδή δεν είμαστε του τομέα, πρέπει να βρούμε έναν άλλον του τομέα που να μας λέει τι λέει ο άλλος του τομέα. Επειδή ούτε τον άλλον τον εμπιστευόμαστε, εμπιστευόμαστε στο μέσο όρο της στατιστικής. Δηλαδή ευτυχώς εμπιστευόμαστε τα μαθηματικά. Άρα η ιδέα ποια είναι, δεν μας πειράζουν όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι στο τέλος και να τον θεωρείτε κλέφτη ή όχι, είναι ο γιατρός που θα σας διατρέψει. Και ένα άλλο πράγμα. Ξέρετε, μερικές φορές οι ασθενείς έχουν προβλήματα με τους γιατρούς. Δεν είναι αυτός, είναι κακός, το επόμενος. Ξεχνάει πάντοτε ο ασθενής, επειδή πονάει, κάτι. Είναι ότι είναι μόνο ο γιατρός που ασχολείται μαζί του.
τι εννοώ με αυτό. Είναι ο γιατρός που θα φάει τις βρυσιές. Δηλαδή είσαι απαράδεκτη σε αυτό το νοσοκομείο, είσαι απαράδεκτη νοσηλευτική, νοσοκόμα δεν μου έκανε αυτό, ότι με αφήσετε εδώ, με παρατήσετε. Κατά συνέπεια είναι κακός ο γιατρός. Έτσι νομίζουμε. Στην πραγματικότητα ο γιατρός είναι σαν εμένα. Είναι αυστηρός και δίκαιος. Ο γιατρός δεν είναι κάποιος που είναι φτιαγμένος για να γίνει ξαφνικά ο γονιός σας ή ο άντρας σας ή η γυναίκα σας. Είναι ένας ειδικός που αν έπρεπε να καταραίει κάθε φορά που έχει μια περίπτωση, θα το είναι κάθε εντεφάνω, κάθε φορά που θέλετε μια περίπτωση, όπου θέλει υποθυμούσε. Λοιπόν, σε κάποια εμφάνιση εμείς έχουμε την εντύπωση όταν δεν είμαστε του τομέα, ότι μας αγαπάει λιγότερο. Δεν ασχολείται πραγματικά μαζί μας. Το ωραίο είναι ότι έχετε ποτέ σκεφτεί ποιος ασχολείται μαζί σας, εκτός από αυτό. Είναι πολύ απλό κανένας. Το πιο ωραίο είναι ότι όταν το λέμε στις οικογένειές μας, λένε το ίδιο με μας. Γιατί ούτε αυτές ασχολούνται με την ασθένεια, ασχολούνται με τον ασθενή. Τεράστια διαφορά. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πολύ συχνά έχουμε ανθρώπους που κάνουν συμπαράσταση στους δικούς τους, ενώ βέβαια είναι άσχημοι με τον τομέα. Αλλά πάνε να δουν τον δικό τους, επειδή ξαφνικά νιώθουν ότι στο επίπεδο του ηθικού δεν πάει καλά, γιατί φωνάει το παιδί. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι στο τομέα της στρατηγικής, επειδή οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουμε ακριβώς, λένε ότι είναι κακή. Ωραία. Τώρα ας πούμε ότι είμαστε μια παρέα, είμαστε σε ένα καφενείο και μιλάμε όλοι για την ΑΟΣ, το θέμα αυτό και συμφωνούμε, πρέπει να το κάνουμε, να μην το κάνουμε, τσακωνόμαστε. Στο τέλος όμως της συζήτησης δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή είμαστε μόνοι μας και μιλάμε για ένα θέμα και επειδή είμαστε μεταξύ μη ειδικών, συμφωνούμε γι' αυτό. Στο καλό ξέρετε ποιο είναι η Ελλάδα. Είναι ότι ευτυχώς που δεν μας ζητάνε την άποψή μας. Έχω μεγάλη πείρα σε αυτό γιατί ο παππούς μου είχε καφενείο. Αν ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει τον κόσμο να συναντιάζεται από ειδικούς της ημέρας, οι οποίοι ξαναέρχονται την επόμενη μέρα και λένε σχεδόν το αντίθετο από την προηγούμενη, μετά ξαναέρχονται στο ίδιο σημείο και αυτοί τους βλέπετε στο διαφορετικό πλαίσιο. Λέω λοιπόν ότι άμα θέλουμε να τα κοιτάξουμε λίγο πιο ορθολογικά, θα ήταν καλό να κοιτάξουμε τα πράγματα επί του πρακτέου. Δεν θέλω να σας δείξω αυτά τα δεδομένα της PGS. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπετε τα δεδομένα της PGS που είναι, προσέξτε, αυτή είναι η αρχική σύμβαση. Δηλαδή υπογράφουμε ένα συμβόλαιο με την PGS ως Ελλάδα και λέει η PGS θα πάω εδώ, θα πάω εδώ. Αν προσέξετε, εδώ το σημείο έχετε ένα πλέγμα που είναι 10 επί 10. Εδώ έχετε ένα πλέγμα που είναι 40 επί 40, μιλάμε χιλιόμετρα. Το πρώτο ερώτημα που μπορεί να θέσετε στον εαυτό σας είναι αυτά που θα δούμε. Θα σας δώσω λοιπόν ένα κριτήριο. Το πίπεδο Αφροδίτη έχει ένα μέγεθος 100 με 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν έχετε ένα πλέγμα 40 επί 40, σας κάνει 1600. Μπορεί λοιπόν να έχετε το κοίτασμα από την κοινωνία και να μην το έχετε ακουμπήσει πουθενά. Παρ' όλα αυτά κάνουμε αυτή τη σύμβαση. Η σύμβαση αρχική για την TGS ήταν 8.000 χιλιόμετρα. Η τελική ήταν 12.431. Έχετε προσέξει ότι αυτή την περίοδο δεν εμφανίζονται πια οι ειδικοί που μας εξηγούν ότι δεν υπάρχουν υδρογονάτες στην Ελλάδα. Βέβαια, όλους αυτούς δεν τους έχετε φτιάξει να τους βάλετε σε ένα χώρο ειδικό και να λέτε, δεν είναι ανάγκη να μιλάτε άλλο, καταλάβαμε ότι είσαι άσχετος. Όχι, όχι, τώρα θα αρχίσουν να λένε άλλα. Λένε, μήπως δεν είναι και τόσο εγχωρέψιμο. Δηλαδή τόση ώρα μας εξηγούσε ότι ήταν σίγουρο ότι στην Ελλάδα είναι μια φούσκα και δεν υπάρχει φυσικό αέριο, τίποτα, δεν το γράφει. Έρχεται λοιπόν η PGS και μετά από μόλις 106 μέρες έρευνας σεισμικής, ξαφνικά δεν μιλάει πια κανένας για την
ανυπαρξία των υδρογονατράκων. Συμπενθυμίζω ότι το έχουν κάνει και οι πολιτικοί και υποτίθεται οι ειδικοί και μέσα στη Βουλή και μας έχουν εξηγήσει τα πάντα για αυτό το θέμα. Λέω λοιπόν, πρώτο, ας το εξετάσουμε λίγο ορθολογικά. Η εταιρεία TGS έχει μια συμφωνία. Πληρώνεται αυτή τη συμφωνία. Έχετε να ρωτηθεί γιατί η εταιρεία TGS κάνει επιπλέον 4.000 χιλιόμετρα. Κάτι έχει δει, κάτι εντοπίσει. Λογικό. Είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι πιστεύετε. Είναι ότι έρχεται η εταιρεία Total. Δεν προσέξτε, είναι πολλοί που σας λένε ότι τα δεδομένα είναι κρυφά. Είναι όπως τα φανάρια εδώ. Σας το λέω απλώς να το ξέρετε. Να καταλάβετε τώρα, χωρίς να σας πω επίσημα βέβαια, εγώ είπα ότι είναι κρυφά. Άρα προσέξτε, η εταιρεία TGS είναι στο Ιόνιο, κάνει έρευνες. Ξαφνικά πάει η νότια της Κρήτης. Ενώ είναι η νότια της Κρήτης, τι γίνεται. Λέει το τάδε, δεν ξαναπάει στο Ιόνιο. Δεν έχετε αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν η Total να πει γιατί ξαναπά στο Ιόνιο. Αφού η σύμβαση δεν έχει να ξανακάνει, θα το κάνει όλο. Είναι αυτό που είπε ο κύριος. Η Total έχει αρχίσει να φέρνει τα πρώτα δεδομένα ως προχώρηση, τα οποία φεύγουν καθημερινά. Ιούστο, δεν θέλει να καταλαβαίνετε, πρώτον για λόγους ασφάλειας, όταν έχετε ένα καράβι, δεν κρατάτε τα δεδομένα για τρεις μήνες και τα κρατάτε μόνο σε καράβι. Αλλά το πρώτο πράγμα που κάνετε, τα αποθηκεύετε και τα πετάτε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι όταν η εταιρεία έχει τελειώσει όλο το Ιόνιο, δεν έχει να περιμένει τίποτα ο επιστήμονα για τα δεδομένα. Δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει την ενότητα τη Κρήτη, αφού είναι άλλη περίπτωση. Αλλά έχουν αρχίσει. Λοιπόν, η Total τι κάνει, λέει ξαναπάτε στο Ιόνιο. Στο ενδιάμεσο που ξαναπίνουν στο Ιόνιο, λέει να ξανακατεβείτε ενότητα τη Κρήτη και να κάνετε ένα πλέγμα πιο πυκνό. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Προσέξτε, το πλέγμα που είναι εδώ δεν είναι τελειωμένο. Κοιτάξτε πώ είναι το πλέγμα το πραγματικό και πώ είναι αυτό. Και πώς είναι αυτό και τα μεγέθη τα κομμένα σε σχέση με αυτό. Προσέξτε, εδώ δεν το βλέπαμε το καράβι, γιατί το καράβι δεν είχε πομπό ισχυρό, στα σημεία όταν ήταν μακριά από τις ακτές, δεν εκπέμπει και δεν κάναμε εμείς την έκανα. Γι' αυτό είχαμε την τελική εικόνα. Αυτό εδώ βλέπετε. Αυτό εδώ είναι το αληθινό πλέγμα. Το ξαναδείχνω, για αυτούς που καταλαβαίνουν αργά. Βλέπετε αυτή τη λογική. Τη βλέπετε αυτή τη λογική. Βλέπετε την πυκνότητα. Επίσης να καταλαβαίνετε τώρα που ξέρετε τα μεγέθη ότι μιλάμε για 10 επί 10. Αυτό εδώ έχει τα αντιληφθεί ότι είναι η ΑΟΣ της Ιταλίας και εδώ είναι η ΑΟΣ της Τιμή. Κύπρος απλώς
δίνει το οικόπεδο, κάνουν αυτό, μετά αρχίζουν να πουλάνε σε συμφωνία με την Κύπρο, σε ποια χώρα θέλουν και σε ποια εταιρεία θέλουν, και το ποσοστό ήταν 30-70. 30-70. Για τις σεισμικές έρευνες, το ποσοστό ήταν 30% για την Κύπρο, 70% για την εταιρεία. Γιατί τι έκανε σαν κομπίνα, αν θέλετε, η γεωπολιτική η Κύπρος, επειδή είχε μερικές φοβίες σε σχέση με την Τουρκία, είπε το καράβι θα είναι εντελώς νορβηγικό. Η έρευνα είναι εντελώς νορβηγική, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Και όταν πήγησαν το Σόρονα Κασίνη, που έλεγαν ότι εμείς θα ρυθίσουμε το καράβι, ο Σόρονας Κασίνης, είναι λίγο σαν το φίλο στα μεγέθη, τους έλεγε, ξέρετε, εγώ είμαι στο Λονδίνο, μπορεί να το βυθίσετε όποτε θέλετε. Είναι νορβηγικό. Και όσο το βυθίσαν αυτοί, το βυθίσανε και οι καταλάβατε. Η εταιρεία λοιπόν BGS είχε κάνει μια συμφωνία 0% πριν την απόσβεση. Με την Ελλάδα έχουμε και 5% πριν την απόσβεση. Αυτή δεν έχει τελειώσει να συμπληρώνει τα έξοδά της και την πώληση και όπως παίρνουμε εμείς τα λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει πάρει ήδη λεφτά από αυτό που έχει γίνει με την Total που τα ζήτησε. Και λέω, είναι δυνατόν εκείνη την περίοδο να έχουμε ακόμα ανθρώπους που να αναρωτούνται αν υπάρχει κάτι. Άρα θα σας δείξω εδώ τα κοιτάσματα τα οποία γνωρίζουμε. Όχι εδώ, εδώ πάνω. Αυτό εδώ είναι το κοίτασμα πύρος. Άρα ο πύρος είναι ένα κοίτασμα, μια γεωλογική δομή η οποία είναι 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή οριοθέτησης με την Ιταλία και ο Αχιλλέας που είναι 450, δηλαδή σαν είναι πιτάκι του πιτάκιτος, είναι 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι εντελώς μέσα στην Ελλάδα. Προσέξτε στην ελληνική άποψη, γιατί βέβαια όλα αυτά είναι εκτός Κυριακή. Αυτό είναι να σας δώσω ένα παράδειγμα. Άρα τώρα ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλα κοιτάσματα και στο Ιόνιο και μεταξύ της Πελοποννήσου και της Κρήτης, εμείς τα ονομάζουμε ελεύθερη μάνη, για λόγους ότι εμείς είμαστε και λίγο παραδοσιακοί. Και βέβαια νότια της Κρήτης. Η αξία των κοιτασμάτων είναι 1,33. Δεν σας λέω να τα πιστέψετε, δεν μας πειράζει. Εντάξει, μην τα πιστεύετε, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι οι άλλοι τα πιστεύουν. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι να με πίστευαν όλοι οι Έλληνες και να μην είχαν γιο τρίποτα. Σημασία είναι ότι οι άλλες χώρες το πιστεύουν και αυτές θα έρθουν με υγειοτρύπωνα. Και εμείς βέβαια, εφόσον το δούμε αυτό, μπορεί και να το πιστέψουμε. Δεν ξέρετε πώς κάνουμε, ακούμε τα σεισμικά δεδομένα, έχουμε μεγάλους επιστήμονες. Όταν τα παρουσιάζουν οι μεγάλοι επιστήμονες στα σεισμικά, λέμε επειδή είναι Έλληνες, είναι σίγουρα ψέματα. Όταν τα νοικιάζει η Σουηδία στους Έλληνες, λέμε μήπως να τα νοικιάσουν και εμείς. Που η Σουηδία δεν έχει σεισμούς. Ναι, στην πραγματικότητα είναι βαράγια αναγωγής, άρα γιατί στο Ιόνιο μιλάμε περισσότερο για πετρέλαιο και η νότια της Κρήτης μιλάμε περισσότερο για φυσικό αέριο. Στο Ιόνιο είμαστε συνέχεια όσο αφορά το γεωλογικό από τα Απενίνα και το βλέπουμε αυτό μέχρι, αν θέλετε, ναι, η Ζάκυνθος είναι απομένει σχεδόν στα δύο. Αν έχετε πάει η Ζάκυνθο, θα δείτε ότι είναι εντελώς διαφορετική γεωλογία πάνω στη Ζάκυνθο. Εξέκαιρε σε δεύτερο σε μια διαγωνία. Η μία μοιάζει, αν θέλετε, με την Ιταλία εντελώς, Απενίνα, μιλάω για χερσαία Ιταλία, και η άλλη μοιάζει με αυτό που ονομάζουμε Ιόνιο. Άρα μέχρι αυτή τη λωρίδα, να φανταστείτε την πότα της Ιταλίας να πηγαίνει έτσι με το τακούνι και να συνεχίζει στο Ιόνιο μέχρι τη Ζάκυνθο, εδώ μιλάμε πιο πολύ για πετρέλαιο. Και νότια της Κρήτης, λόγω μεσογειακής ανάγκης, θα δείξουμε και σε άλλες διαφάνειες, μιλάμε πιο πολύ για φυσικό αέριο. Εδώ θα ήθελα να σας μιλήσω πάλι ορθολογικά για το θέμα της Αιγύπτου. Τι δεν έχουμε ακούσει για την Αιγύπτου. Τι δεν έχουμε ακούσει για την Αιγύπτου. Άρα συνήθως, επειδή λόγω φοβίας από όλα τα πολιτικά σχέδια, λένε ότι η Αίγυπτος είναι ένας παραδοσιακός σύμμαχος της Τουρκίας και γι' αυτό αν η Τουρκία κάνει κάτι και κάνει εξωπάθεια κλπ.
2012 έκανε νέα υπογραφή όπου επέκτηνε τη γραμμή του διαχωρισμού και είπε όταν είμαστε σε μια γραμμή χαρτιά τότε θα έχουμε συνεκμετάλλευση μεταξύ των δύο χωρών και βέβαια ξεχάσαμε κάτι πολύ απλό, είναι αυτό που βλέπετε εδώ, είναι τα οικόπεδα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία όταν κάποιος σας λέει κάτι για μια χώρα, κοιτάξτε τι εγκρίνει η χώρα. Η χώρα λοιπόν εδώ, βλέπετε έχει βγάλει δικά της μπλόκα. Οικόπεδα. Άμα κοιτάξτε τα οικόπεδα θα δείτε ότι εδώ είναι τα όρια της ΑΟΣ του Ισραήλ και εδώ είναι τα όρια της ΑΟΣ της Κύπρου. Έχετε μια δεύτερη ευκαιρία. Και εδώ είναι της Ελλάδας. Άρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η Αίγυπτος εκδίδει οικόπεδα. Τα οικόπεδα που εκδίδει η Αίγυπτος, κοιτάξτε προσεκτικά τον μπλοκ 12, που δεν έχει σχέση με τον μπλοκ 12 της Αφροδίτης, είναι ένα μπλοκ το οποίο ακριβώς εφάπτεται πάνω στην ειδική αόρθωση. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι ότι αφού συνεχώς μας λένε ότι η Αίγυπτος επηρεάζεται από την Τουρκία και η Τουρκία θεωρεί ότι ο Καστελόρης δεν έχει αόρ, τότε θα έπρεπε και η Αίγυπτος να κάνει χάρτη ο οποίος να μην βάζει το Καστελόρης. Αν έκανε αυτό το πράγμα η Αίγυπτος, αυτό εδώ το οικόπεδο θα πήγαινε πιο πάνω. Όμως αυτό το οικόπεδο το σταματάει ακριβώς εκεί που αρχίζει η ελληνική αόρ. Αυτό δεν σας το ζητάω να το εξηγήσετε. Απλώς να το δείτε. Ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε είναι το εξής. Ένα κράτος που ξέρει από οικόπεδα, ξέρει ότι δεν υπάρχει καμία εταιρεία που έρχεται σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι αμφισβητούμενο. Δηλαδή θα αρχίσει τη σύμβαση και ξαφνικά κάνω πράγμα σε αυτό ευθυντικό. Την πατήσαμε, θα πάμε στα δικαστήρια μέχρι να γίνει κάτι. Άρα τι κάνει. Κάνει πάνω τα οικόπεδα τα οποία είναι ξεκάθαρα. Για να τα κάνει ξεκάθαρα, συνήθω τι κάνει, κάνει να οριοθετήσει. Λοιπόν, κοιτάξτε πώ πάει. Οι οριοθετήσει που είναι εδώ, το μπλοκ 6, 9 και το 11, είναι μια χαρά γιατί. Γιατί αυτή είναι η οριοθέτηση με την Κύπρο. Ρωτάω, γιατί να κάνει ένα μπλοκ το οποίο υπάρχει ταυτόχρονα με την Κυπριακή ΑΟΣ που είναι επίσημη, αλλά και με την ελληνική ΑΟΣ η οποία δεν υπάρχει ακόμα. Γιατί οι Αιγύπτιοι, που δεν ξέχασαν να είναι έξυπνοι, έχουν βγάλει ένα οικόπεδο το οποίο να είναι ξεκάθαρο αιγυπτιακό, χωρίς να υπάρχει καμία παρεμβολή, έτσι ώστε όταν θα έρθει η εταιρεία, εμείς ως Ελλάδα δεν πρέπει να δούμε τίποτα, αφού είναι πέρα από τη μέση γραμμή. Αυτό εδώ, το σημείο εδώ, είναι ακριβώς η μέση γραμμή. Άρα και επειδή στη Σχολή Εθνικής Άμυνας έχουμε και ξένους, σημαντικούς, το χάρη και ο Αιγύπτιος, γιατί μου εξήγησε, μου λέει, δάσκαλε, εμένα με έχουν πρίξει και με θεωρούν σχεδόν Τούρκο. Κάθε φορά τους λέω, μα εμείς δεν έχουμε τέτοια οικόπεδα για αυτό που λέτε. Και όταν έδειξα αυτό, μόνο που δεν έκανε ο άνθρωπος, γιατί σου λέει, εντάξει, αυτό εδώ είναι αιγυπτιακό. Άρα, ας αφήσουμε αυτά και ας πούμε κάτι που έχει σχέση και με τα ιατρικά. Αυτό που έχει σημασία, γιατί όπως ρώτησε ο κύριος για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, είναι ότι δεν έχουμε πει όσο αφορά το περιβάλλον τι είναι η διαφορά. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά για διάφορους λόγους. Άρα ας αρχίσουμε εδώ με το μεθάνιο. Αυτό είναι κάτι που έχουμε κάνει στη συνεργασία με τον Αμαρά, το οποίο αυτό είναι αλγερινός Γάλλος που συνεργαζόμαστε στη Γαλλία. Άρα είναι ειδικό για το μονάχα. Και εδώ βλέπετε αυτές τις καμπύλες. Εδώ βλέπετε την πίεση και εδώ βλέπετε τη θερμοκρασία. Οι καμπύλες αυτές που βάζουμε κάνουν για ποιο λόγο. Θέλουμε να δούμε αν κάνουμε μια ιδιώτηση και ξαφνικά μας ξεφύγει το μεθάνιο. Από την αρχή του πυθμένου. Τι κάνουμε και τι γίνεται. Δηλαδή φανταστείτε, εγώ θα σας κάνω ακόμα και πρώτο, φανταστείτε ότι θα γίνει έκρηξη και ξαφνικά αρχίζει να βγαίνει αέριο από το πυθμένο. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι το εξής. Αν το μεθάνιο που είναι το CH4 βρίσκεται σε μια κατάσταση που είναι πάνω από αυτές τις καμπύλες, τότε αυτές τις καμπύλες μπορεί να δείτε ότι θα υπάρχει αλληλοεπίδραση. Θα
διασχίσει όλη τη θαλάσσια κολόνα και θα περάσει την ατμόσφαιρα. Επειδή είναι πολύ ελαφρύ αέριο, πηγαίνει πολύ ψηλά, ψηλή ατμόσφαιρα και διαλύεται σε 5 έως 7 χρόνια μόνο που δεν θα έχει κάνει λίγο. Αυτό όμως το μεθάνιο είναι πολύ κακό για το φαινόμενο θερμοκηπή. Είναι ισχυρό πώς. Αν νόμιζα ότι είχατε μια ερώτηση. Είναι κάτι που είναι χειρότερο και από το διοξείδιο του άνθρωπου. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να παράξει, θα πάμε ξαφνικά στην υψηλή ατμόσφαιρα, αλλά θέλω να πει ότι δεν θα έχουμε καμία επίπτωση στο χαμηλό επίπεδο όπου ζουν οι άνθρωποι. Αυτό βέβαια το ξέραμε ήδη, αλλά είναι καλό να το κοιτάξουμε, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που ζουν με μεθάνιο. Όσοι έχουν κάνει λίγο βιολογία το ξέρουν πολύ καλά. Και μάλιστα αυτό το μεθάνιο εδώ και εκατομμύρια χρόνια ανεβαίνει τότε τη Κρήτη. Τις φυσαρίδες υπάρχουν. Προσέξτε, αυτό δεν είναι μια ένδειξη ότι έχετε μεγάλα κοιτάσματα. Είναι μια ένδειξη ότι έχετε κοιτάσματα. Γιατί? Για να έχετε μεγάλα κοιτάσματα πρέπει να έχετε μεγάλα καπάκια. Και πρέπει να κλειστεί. Εδώ λοιπόν αυτό που σας δείχνει είναι ότι αν θέλετε υπερδιμοπολαμβικά και όσο αφορά τους ανθρώπους και για να είμαστε και ειλικρινείς, να θυμάστε κάτι, προσέξτε με το πάρετε προσωπικά, είναι ότι είσαστε όλοι παραγωγοί μεθανίου. Εντάξει. Και παρεμπιπτόντως το μεθάνιο είναι άοσμο. Γιατί μερικοί από εσάς μπορεί να έχουν υποψή. Δεν είναι η ίδια ουσία. Και θα ξέρετε ότι μια μεγάλη παραγωγή που γίνεται από το μεθάνιο με αυτόν τον τρόπο είναι από τις αγελάδες. Εντάξει. Επειδή έχουν το κεντρικό σύστημα στο στομάχι, ανακατεύουν και κάνουν αυτό ήταν το rumination. Αλλά η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι ξέρουμε ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό και δεν είναι μάλιστα τοξικό. Και όσοι νομίζουν ότι το φυσικό αέριο έχει οσμή, το μπερδεύουν με αυτό που γίνεται στο δίκτυο, όπου βάζουμε τεχνικά μεθανόλιο για να μπορούμε να το μυρίζουμε όταν έχει διαρροή. Εντάξει, γιατί τότε δεν ήταν επικίνδυνο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ενιακές. Παρόλο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι το μεθάνιο έχει την μεγαλύτερη απόδοση ενεργητικά, γιατί όπως είναι μόνο ένα μόριο από τα αλκάνια, όταν το καίτε, διαλύεται όλο το μόριο. Ενώ όταν έχετε εθάνιο ή προπάνιο ή βουτάνιο από αυτά τα αλκάνια που είναι, αν θέλετε, τα αέρια, που δεν είναι τα υγρά, μετά το πενθάνιο είναι υγρά, όταν τα καίτε, μερικές φορές τα σπάζετε απλώς. Κάνετε, ας πούμε, από ένα βουτάνιο κάνετε και ένα εθάνιο, ένα κομμάτι που έχετε κάψει, αλλά όχι ξεροκύρω. Και το μεθάνιο το καίτε ολόκληρο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για να καταλάβετε γιατί εμείς ανοιγούμε την εξόριξη του φυσικού αερίου σε σχέση με το πετρέλαιο. Τώρα, ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί βέβαια χοροπηδάω εδώ γιατί τα κάνουμε κάπως διαφορετικά. Θυμάστε ότι αυτή η αίσθηση είναι την τόση ότι η Deutsche Bank μιλούσε για 420 δισεκατομμύρια νότια της Κρήτης. Προσέξτε, μιλάμε αποκλειστικά για παίρνετε την Κρήτη, τραβάτε δύο κάθετες άκρες της Κρήτης και μιλάμε για αυτή την περιοχή μέχρι τη μέση γραμμή, μόνο αυτό. Δεν μιλάμε καν για πιο ανατολικά της Σιτίας, που είναι η Λεκάνη Ροδότο, που αυτή έχει ανάλογες προδιαγραφές με τις οποίες δεν μιλάμε σε αυτή την έκθεση. Άρα, είναι μερικοί βέβαια όταν ξαφνικά ανοίγεται αυτή η έκθεση που άρχισαν να πιστεύουν ότι ήρθε και στην Ελλάδα. Βέβαια, εμείς έχουμε προβλήματα με τους Γερμανούς, εντάξει. Άρα θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη. Όταν μιλάνε οι Έλληνες επιστήμονες θεωρούμε ότι είναι ψεύτες, αλλά όταν το λένε οι Γερμανοί κλιματοοικονομικοί, οι οποίοι παρεμπιπτόντως είναι απαράδεκτοι, αυτούς τους πιστεύουν. Εντάξει, αυτό το πράγμα θα το εξηγήσουμε μια μέρα, τέλος πάντων θα το ξεπεράσουμε που θα πάει. Εδώ αυτή είναι η έκθεση. Το άλλο που είναι και αυτό σημασία είναι το draft, το δείχνω το draft, γιατί ήταν εισήγηση από την Νίκη Τζαβέλα, που το ακούσατε προσφύγα αυτό ότι ήταν το κεφάλαιο του παράγραφος 25, άρα ελπίζω να ακούσετε ότι πολύ προσφορά ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο ότι, αυτό είναι το κείμενο εδώ, προσέξτε αυτό ήταν το προηγούμενο κείμενο εδώ
πολιτιστική οικονομική ίσως. Για όσους δεν αντιλήφθηκαν την καινοτομία αυτού του κειμένου, το οποίο ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, κατά συνέπεια ψηφίστηκε και από τους Ευρωβουλευτές τους Έλληνες, οι οποίοι όλοι ξέρετε πώς είναι, δεν είναι, πώς να ασχολείστε όλοι με το Ευρωκοινοβούλιο, διότι έχετε εντοπίσει ότι κάθε χώρα βρίζει το Ευρωκοινοβούλιο, έχει βέβαια βουλευτές και θεωρεί ότι όλα γίνονται στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο κτλ. Αλλά βέβαια δεν ασχολούμαστε με ποιον στέλνουμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Άρα εκτιμούμε ότι το 80% των αποφάσεων γίνεται από το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά ένας θεός ξέρει ότι έχουμε 22. Πρέπει, επειδή το ξέρει ο Θεός, βοηθάει και βάζει το χεράκι του και γι' αυτό πατάνε και τέτοιες νομοθεσίες, γιατί η εισηγήτρια ήταν Ελληνίδα. Λέω λοιπόν ότι αυτό το κείμενο, ενώ εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια τεράστια διαμάχη, τα ακούσατε αυτά προηγουμένως, αν πρέπει να κάνουμε αόρ, να μην κάνουμε αόρ, να κάνουμε μικροκριτήρια, τι είναι το καλύτερο κτλ. Τα ακούσατε αυτά. Εδώ ξαφνικά το Ευρωκοινοβούλιο μιλάει μόνο για αόρ. Τίποτα άλλο. Και λέει μάλιστα, θα ήταν καλό να delineation εδώ, είναι οριοθέτηση. Ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με το θέμα της οριοθέτησης, ενώ βέβαια εμείς έχουμε την εντύπωση ότι μόνο εμείς ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Άρα, γιατί ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αποφασίσει σε υψηλό στρατηγικό επίπεδο ότι πρέπει να έχει απεξάρτηση από την Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν. Ένας τρόπος να έχει απεξάρτηση είναι το εξής. Είναι να εκμεταλλευτεί το τι συμβαίνει στην Αττική, γι' αυτό ήταν αυτό πριν την τελική τροπολογία το κείμενο είχε τη λέξη Αττική, αλλά είδαν ότι στην Αττική δυσκολεύονται κάπως και έβαλαν ξαφνικά τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Ως στόχοι για στρατηγικά ενεργειακά αποθέματα. Μεσόγειο πάνω κάτω καταλαβαίνετε γιατί. Μπορεί να μου πείτε γιατί έβαλε Μαύρη Θάλασσα. Τουλάχιστον απλώς δεν θα το κάνουμε με ψηφοφορία. Είναι μερικοί από εσάς που ήξεραν ότι έγινε αυτή η απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι ή όχι. Άρα χαίρομαι. Καταλάβατε τις επιπτώσεις για την Ελλάδα. Η Ελλάδα... Όχι, προσέξτε. Ποιος μίλησε τώρα. Ο στρατηγός. Δεν λέω τις επιπτώσεις άμεσες. Λέω πόσο είναι το όφελος να υπάρχει αυτή η απόφαση στο Ευρωκοινοβουλίο σε σχέση με τα δικά μας. Δημιουργεί προηγούμενο. Ναι, δεν είναι ακριβώς προηγούμενο γιατί δεν είμαστε σε δικαστήριο, αλλά το θέμα είναι ότι ξαφνικά η Ελλάδα δεν είναι μόνη της να μιλάει για το θέμα της ΑΟΣΟ. Εμείς αναρωτιόμασταν αν είμαστε και μόνοι μας. Η ιδέα αυτού ήταν, ήταν σωστό το τετρακρασία, αλλά εννοούσα ότι αυτή η απόφαση που ξαφνικά 27 μέλη μιλάνε αποκλειστικά για την ΑΟΣ. Βρίσκεται ένα συνοπτικό ρόλο η Ελλάδα. Ακριβώς. Είναι μοναχική. Ακριβώς. Άρα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει και εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ υπήρχε μια παρεμηνία για το τι είχε πει ο Πρωθυπουργός. Όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή ΑΟΣ, δεν είναι μια έννοια νομική. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Η ΑΟΣ, λόγω του δικαίου της θάλασσας, είναι μόνο και μόνο εθνική. Όταν λοιπόν μίλησε για Ευρωπαϊκή ΑΟΣ, το εννοούσε με την έννοια την γεωπολιτική. Και είναι ακριβώς αυτό που λέμε εδώ σε αυτό το κείμενο προηγουμένως, είναι ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν ο καθένας ΑΟΣ και επειδή είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας συμφέρει να θέλουν και οι άλλοι αυτό. Αλλά όχι ότι η ΑΟΣ μας είναι Ευρωπαϊκή, μην τελευθούμε. Άρα, αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο και τώρα κοιτάζουμε το χάρτη όσο αφορά τη ΑΟΣ. Και βλέπετε ότι... Αυτός ο χάρτης είναι, έχει μερικά κομμάτια που είναι επίσημες οριοθετήσεις και τα άλλα είναι ζωγραφισμένα από εμάς, δεν είναι τη μέση γραμμή, δεν έχει τίποτα από τους Ευρωπαίους εδώ. Αυτός ο χάρτης, κάθε φορά που θα βλέπεις εδώ το πράγμα ignition είναι είμαστε εμείς. Αυτά λοιπόν προσεγγίζουν τα αποτελέσματα με τα διακράματα από τον Νόη.
κάτω εδώ που είναι η φαροκρηπίδα της Ιταλίας, για την κυρία, το βλέπετε και εδώ και για τον κύριο. Εδώ δεν μπορεί να είναι διάγραμμα κορονοϊού, γιατί δεν είναι μέσα στη γραμμή. Άρα η οριοθέτηση της φαροκρηπίδας μεταξύ Ιταλίας και Τινησίας έγινε με τον εξής τρόπο. Έβγαλαν τα νησιά, πάντα λέει και λαμπιδούσα, τα έβγαλαν, έκαναν την οριοθέτηση με τις ακτές και μετά τα ξαναέβαλαν. Η Ιταλία τώρα δεν θέλει να κάνει έτσι, θέλει να κάνει με τη μέση γραμμή. Γι' αυτό δεν θέλει να κάνει μετατροπές αυτόματες από συμφωνίες, φαροκρηπίδες και όλα. Άρα, βλέπετε λοιπόν ότι εδώ, την ερώτησή σας, αυτή εδώ είναι η αληθινή οριοθέτηση και αυτή είναι εδώ με την Ελλάδα, αυτή είναι εδώ η αληθινή οριοθέτηση, αυτή είναι εδώ και αυτή, ενώ οι άλλες είναι οι θεωρητικές σε σχέση με το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι αληθινές, με το τι θα μπορούσε να γίνει μέσω της μέσης γραμμής. Άρα έχετε ένα μείγμα που είναι πραγματικότητα με συμφωνίες και το άλλο είναι οι υπολογισμοί μέσω της μέσης γραμμής. Αυτό που φαίνεται λοιπόν σε αυτό το χάρτη, και καταλαβαίνουμε τώρα ξαφνικά γιατί τα ελληνικά δεδομένα συμβαδίζουν και με τα ευρωπαϊκά, μερικές φορές αναρωτιόμαστε αν το ένα συμβαδίζει με το άλλο. Και έχουμε μερικές φορές του τύπου και αν δεν συμβαδίζουν, μήπως την πατήσουμε. Άρα, εδώ λοιπόν βλέπετε την ΑΟΣ της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Άρα η πρώτη παρατήρηση είναι ότι αυτή η ΑΟΣ, προσέξτε, ξαναλέω, η Ευρωπαϊκή ΑΟΣ είναι απλώς η πρόσθεση των εθνικών ΑΟΣ. Δεν είναι τίποτα άλλο. Ένα λεκτικό έβριμα για να είναι η συλλογή. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο λεκτικό, είναι γεωπολιτικό. Με ποια έννοια είναι ότι επειδή υπάρχει συλλογή, μπορούμε να περνάμε από το ένα στο άλλο. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν θα ενταχθεί η Κροατία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή εδώ η ΑΟΣ θα είναι αυτή στο ίδιο πλαίσιο. Και βέβαια εντελώς τυχαία, η Κροατία είναι η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ από τις πρώην Ιουγκοσλαβικές χώρες. Άρα, αν θέλετε να κάνετε το εξής τεστ, είναι προτιμάτε να βάλετε την Σερβία, που δεν έχει καθόλου ΑΟΣ, προτιμάτε να βάλετε την Βοσνία, που σχεδόν δεν έχει ΑΟΣ, ή προτιμάτε να βάλετε την Κροατία, που έχει τεράστια ΑΟΣ. Άρα, βέβαια, απλό, ξέρετε κάτι. Σημασία είναι να πέσετε σε αυτό. Θα σου λέω αυτό για όσους πιστεύουν ότι είναι μερικοί που κάνουν αποφάσεις εντελώς τυχαίες. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα το τυχαίο. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ελλάδα έχει την δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Είναι συνολικά είναι το τριπλάσιο το χερσαίο μέρος, αλλά η Ελλάδα τετραπλασιάζεται. Ότι άμα πάρετε την ΑΟΣ της Κύπρου και την ΑΟΣ της Ελλάδος και την ονομάσατε την ΑΟΣ του Ελληνισμού, είναι η μεγαλύτερη από όλη τη Μεσόγειο. Και εντελώς τυχαία είναι εκεί πέρα που βρίσκεται και το φυσικό αέριο. Άρα αυτό το λέω για τους πιο παλιούς που μας είχαν πρίξει, δεν λέω για ηλικία, που μας έλεγαν ότι αυτή η περίοδο σίγουρα θα μας βγάλουν από το ευρώ. Ρε παιδιά, αυτή η περίοδο θα μας βγάλουν. Τώρα. Ωραία. Άρα, άμα ήταν να μην μας έβαζαν το 81, αυτό θα το δεχόμουν. Γιατί αν θυμάστε καλά, όταν ρώτησα τον Βαλερίδη Σαρδεσά γιατί η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απάντησή του ήταν «La Grèce, Cedres». Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Εκεί στην Τουρκία είναι η ΑΟΣ της Τουρκίας, εκείνη. Αυτό το κείμενο να είναι η ΑΟΣ της Τουρκίας. Εδώ είναι η ΑΟΣ της Κύπρου και εδώ είναι η ΑΟΣ της Ελλάδας. Πρέπει να προέρχεται από γνώση και όχι από αυθαιρεσία. Άρα, εδώ όπως σας δείχνω με
Χρυσιδονίζου, που είναι μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο σε επιφάνεια. Η γωνία λοιπόν που βλέπαμε προηγουμένως ήταν τη μία εδώ, και η άλλη πάει εδώ μέχρι τη ζώνη επαφής, κεντρικού σημείου με την Κύπρο. Η επαφή μας με την Κύπρο γίνεται μέσω της Αγγίδας. Ναι, ωραία. Εάν βρεθεί σε αυτό το νη της τουρκικής ΑΟΣ, πετρέλαιο, ναι. Βαταλίστηκα, σε ποιο νη. Σε ποιο νη. Το άσπρο θα είναι. Στην αξί Κύπρο, εδώ. Μήτης, το άσπρο. Το άσπρο. Η προπολίτησα όσο και εδώ, δεξιότερα από εσύ. Βέβαια, είναι τουρκικό. Τα δίκη πετρέλαιο πώς μοιράζεται. Μα δεν μοιράζεται. Είναι τουρκικό. Είναι τουρκική ΑΟΣ. Η Τουρκία έχει τα ίδια δικαιώματα με όλες τις χώρες, εντάξει. Άρα, άμα είναι μέσα στο χώρο της η τουρκική ΑΟΣ, δεν είναι τουρκικό. Αν είναι στην οριοθέτηση, τότε μπαίνουμε σε θέση του στην εκμετάλλευση, εντάξει. Αλλά άμα δεν είναι στην οριοθέτηση, δεν ακουμπάει τη γραμμή, είναι καθαρά τουρκικό, δεν έχουμε θέμα. Εντάξει, είναι κύριος, κοιτά, δεν είναι πήρε, δεν είναι. Για τη μαύρη θάλασσα, να πει ότι τη μαύρη θάλασσα την έχουμε μακριά, όχι. Τη μαύρη θάλασσα, όχι, 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 δεν τη λέγεται τη μαύρη θάλασσα. Στη μαύρη θάλασσα, η συμφωνία έγινε με την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Και έγινε με τη μέση γραμμή κανονικότατα. Επειδή έγινε με την πρώτη Σοβιετική Ένωση, έπρεπε να αποφασίσουν οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ότι αποδέχονται την υπογραφή. Και αυτό έγινε. Άρα στη Μαύρη Θάλασσα, αν θέλετε, η οριοθέτηση της Τουρκίας με την Γεωργία, τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι ξεκάθαρο. Η Ουκρανία με την Ρουμανία πήγαν και στο δικαστήριο το θέμα της Πρωτοπίδας, αλλά και αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά μετά δεν είναι ξεκάθαρο, δεν συνεχίζει. Πάντως, η οριοθέτηση έγινε με τη μέση γραμμή και έγινε σε αυτό το πλαίσιο. Στην Μαύρη Θάλασσα, λοιπόν, αυτό που δεν συνέχισα, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε τη Μαύρη Θάλασσα γιατί τώρα έχουμε πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα μέσω Ρουμανία και Βουλγαρία. Αυτές οι δύο χώρες έχουν πρόσβαση σε πετρέλαιο και θέλουμε μέσω της Μαύρης Θάλασσας να θέλουμε και λίγο πιο κοντά μας στην Ουκρανία. Για όσους θυμούνται λίγο φιλική εταιρεία και τι σημαίνει. Άρα, η Μαύρη Θάλασσα είναι επειδή έχουν πρόσβαση με δύο χώρες και παίζουμε και λίγο με το θέμα της Ουκρανίας. Για τη Μεσόγειο παίζουμε όπως το βλέπετε αποκλειστικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Που σημαίνει ανάποδα ότι εμείς όταν θα παίξουμε με τη δική μας ΑΟΣ θα έχουμε αυτόματα συμμάχους Ευρωπαίους. Γιατί? Πρώτα απ' όλα είναι ένας τρόπος να έχουν αποθέματα. Άρα άμα κοιτάξετε όλα τα κοιτάσματα offshore που έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία 10 χρόνια, τα τρία καλύτερα είναι δύο στην ΑΟΣ του ΔΕΗ, εδώ, είναι τα μάρτυρα διάτα και ένα είναι η Αφροδίτη. Αυτά είναι όλα στη Λεκάνη Λεβαντίνης. Κατά συνέπεια ξέρουμε ότι η Λεκάνη Λεβαντίνης έχει μεγάλα αποθέματα. Ξαναέρχομαι σε αυτό το χάρτη και σας δείχνω ότι η ΑΟΣ μας παθαίνει κάτι σε στρατηγικό επίπεδο, ότι όσο πιο μικρά είναι τα νησιά, όσο πιο απομακρυσμένα είναι, τόσο καλύτερο είναι. Τα μεγάλα κομμάτια της ΑΟΣ προέρχονται από τα νησιά. Και μόνο. Λοιπόν, εδώ το βλέπετε, αυτό εδώ είναι η Κρήτη. Αυτό είναι η Γάλα. Αυτό εδώ είναι η Κάστος. Η Κάστος, η Ρόδο και μετά τα τρία που είναι. Άρα, όπως ξέρετε που είναι καλύτερα από μένα το μέγεθος της Γάλλου σε σχέση με την Κρήτη, καταλαβαίνετε ότι αυτό σας ξαφνιάζει. Όμως, όσον αφορά την ΑΟΣ, είναι αυτό το κάρτο που έπρεπε να έχετε στο μυαλό σας. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ξαφνικά γιατί ενδιαφέρεται τόσο πολύ η Λιβύη για τη Γάβρο και γιατί παλαιότερα είχαμε την Τσίλερ που έλεγε εσύ Γάβρο, δεν είναι ξεκάθαρο το θέμα. Λοιπόν, μία ερώτηση. Ναι, ήθελα να πω το εξής για να ησυχάσει και το ακροατήριο.
ένα υπέροχο γεγονός το οποίο τίνει να είναι ολοκληρωτικά υπέρ των ελληνικών θέσεων. Αυτό το γεγονός το έχει πραγματοποιήσει η ίδια η φύση. Εάν τον ότι ο άνθρωπος έχει στρατηγική, να πούμε τα ζώα, εσείς το ξέρετε βέβαια, σαν ο καθηγητής αρμόδιος, και η φύση με τη στρατηγική της έχει εκτελέσει ένα υπέροχο γεγονός νότια της Κρήτης. Υπάρχει η σχόληση των τεκτονικών πλακών. Υπάρχει το σεισμογενές. Μην κάνετε σύγχυση τώρα. Συγγνώμη, να μην σας στεναχωρέσω. Δεν νομίζω ότι στεναχωριέστε με αυτό. Εάν έχετε κάτι να μάθουμε από εσάς, να το πείτε. Αφήστε. Λοιπόν, υπάρχουν τα λασποϊφαίστεια. Υπάρχουν οι ψαμίτες, υπάρχουν οι ιδρύτες. Σωστά. Και το εκπληκτικό γεγονός του θείου Νείλου, λέω εγώ, για να σας ησυχάσω, διότι ο Νείλος για 261 εκατομμύρια χρόνια το δέντρο του το είχε στο Τοδρόκ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα φερτά υλικά σε φυτικές ουσίες που επικάθησαν στα πόδια της Κρήτης. Τα 9 τελευταία εκατομμύρια χρόνια το δέντρο μετεκυλίδει στη θέση που είναι και τροφοδοτεί με φερτά υλικά τη λεκάνη πυροδότη. Αυτό ήθελα να πω και αν σε αυτό το τομέα θέλετε να αναφερθείτε. Κοιτάξτε, σε αυτό το τομέα, στην Επιτροπή της ΑΟΣ, έχουμε τον Αντώνη τον Φόσκολο, ο οποίος το εξέδει πολύ καλύτερα από όλους μας. Και αυτός εδώ σας δείχνω, για να ενισχύσω αυτό που είπατε, είναι ότι εδώ βλέπετε τις τεκτονικές πλάκες, είναι ένας χάρτης του Ηλία Κονοφάγου, ένα άλλο μέρος της Επιτροπής της ΑΟΣ, όπου βλέπετε ότι αυτό που είπατε για τις τεκτονικές πλάκες, έχουμε σύγκληση εδώ, εδώ και εδώ, είναι του ίδιου τύπου. Και όταν έχουμε μια σύγκληση τεκτονικών πλακών, ξέρουμε ότι υπάρχουν μόνο τρεις περιπτώσεις, ή σηκώνονται και οι δύο, ή κατεβαίνουν και οι δύο, ή μία περνάει πάνω από την άλλη. Όταν περνάει μία πάνω από την άλλη, τότε έχουμε τα μεγαλύτερα κοιτάσματα. Και αυτό το θέμα το βλέπουμε πολύ καλά στη Μεσόγειο, γι' αυτό έχουμε τη Μεσογειακή Χειράκη στην οποία αναφερθήκατε, είναι ότι η Αφρικανική πλάκα πάει κάτω από την Ευρασιατική. Κατά συνέπεια, είναι αυτό που λέω σαν πείραμα, πάτε την κουβέρτα σας το βράδυ και βάλτε το χέρι σας κάτω από την κουβέρτα και σηκώστε. Θα δείτε ότι πριν ανοίξετε το τέλος της κουβέρτας θα έχετε τυχές. Ακόμα και η κουβέρτα μπορεί να σας μάθει περισσότερο από αυτούς που σας λένε ότι δεν υπάρχει φυσικό αέρα. Επειδή γίνονται αυτές οι τυχές, ναι, θα απαντήσω. Όταν έχουμε σύνορα μία ή δύο χώρες, τρεις χώρες μαζί σε μία λεκάνη. Ναι, όρια. Θα λέμε όρια. Ένα λεπτό. Όχι, ένα λεπτό. Όχι, ένα λεπτό. Θα λέτε όρια. Προσέξτε, δεν κοιτάζουμε μόνο την ολιοθέτηση.
κοιτάζουμε και την ογκομετρία. Γιατί μπορεί στην επιφάνεια το κοίτασμα να είναι έτσι, βέβαια μισό-μισό, και μετά αυτό το κουτί να πηγαίνει έτσι. Αυτό εδώ θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Εντάξει. Άρα. Συγγνώμη, η μετάλλευση του πετρελαίου του φυσικού αερίου, η χώρα, τι ποσοστό έχει το μεγαλώνουμε. Είναι πολύ αυτό. Άρα θα σα πω για κάτι που είναι ιστορικό κύμα και είναι η Κύπρος. Η Κύπρος με την Νότο. Γιατί όλα τα άλλα είναι πάνω ότι περιμένουμε να βρεθεί. Άρα στην Κύπρο είναι 80% για την Κύπρο, 20% για την Νότο. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως όταν γίνεται η άλλη γεωργησία, κάποιο κράτος που έχει, δεν βάζει καθόλου λεφτά. Ωραία. Άρα τι γίνεται. Γίνεται πρώτα απόσβεση από την εταιρεία. Η εταιρεία, άμα δεν δίνει τίποτα, την έχει πατήσει και φεύγει. Εντάξει. Άρα έχει βάλει ένα γεωργήμανο, 1,2 δις, έχει κάνει ας πούμε 5 τρύπες και προσπαθεί να βρει κάτι και κάνει 5 φορές 70 εκατομμύρια, αν δεν βρήκε τίποτα, φεύγει. Έτσι. Τώρα, άμα βρει κάτι. Άμα δώσει πρώτα και μετά γίνει τη συμμετατάξη. Πώς. Πρέπει να γίνει από το πρώτα και μετά. Όχι, προσέξτε με αυτό δεν είναι συνεκμετάλλευση, αυτό είναι κοινοπραξία. Η συνεκμετάλλευση είναι μεταξύ δύο χωρών. Ναι, για να μην μπερδευόμαστε στι έννοιε. Δεν είναι ένα πράγμα σε όλα. Στην απάντηση είναι συνεκμετάλλευση. Αυτή η εταιρεία θα απαντεί. Αυτή η εταιρεία κάνει πρώτα απόσβεση από τα έξοδα που έχει κάνει και μετά περνάει σε αυτό που ονομάζουμε το καθαρό. Άρα είναι λογικό να υπάρχει απόσβεση και μετά θα ήταν ξεφύγιο. Καταλαβαίνετε τι τρέχει. Ναι. Κάτι άλλο είναι, ναι, η δεύτερη ερώτηση. Με τα τελευταία γεγονότα και με τι δηλώσει των ειδικών ηγετών Ισραήλ, Τουρκία, τώρα που συμβαίνει στην Κύπρο, πιστεύετε ότι όλα αυτά μπορούν να μετατραπούν. Καθόλου. Δεν έχουν καμία σχέση και γι' αυτό το είπε ο ίδιο ο υπουργό. Συνεχίζεται κανονικά και λίγο στην αρχή. Με ξαφνιάζει που ξανακάνει την ερώτηση, αλλά επειδή σα έχω συνηθίσει ότι κάνετε και δύο φορέ τι παρασυρήσει, δεν με πειράζει. Εγώ πάνω σε μια όπω ο κράτη, απαντάω με τον ίδιο τρόπο για τα ίδια πράγματα. Αλλά δεν έχει αλλάξει απολύτω τίποτα. Ο κύριο. Ναι, ήθελα να ρωτήσω για τη σβήτηση των ημείων από πλευρά Τουρκία. Ναι. Και όλο αυτό το. Των ημείων, εντάξει. Των γκρίζων ζωνών. Πώ έχει σχέση με κάτι άλλο. Καθόλου. Άρα, τα ίμια ορίζονται στα 3,2 ναυτικά μίλια. Η συνθήκη της Ιορδάνης προβλέπει ότι οτιδήποτε βρίσκεται σε μια απόσταση μεγαλύτερη από 3 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Ανατολής, εννοεί η Τουρκία βέβαια στη συνθήκη, τότε δεν είναι τουρκικό. Προσέξτε, η συνθήκη της Ιορδάνης δεν είναι οριοθέτηση συνόδου. Το μπερδευόμαστε πολύ συχνά σε αυτό. Έκλεισε λίγο τον κύριο, αλλά με αγάπη, να είμαστε προσεκτικοί στα όρια σύνορα. Η συνθήκη της Λοζάνης λέει λοιπόν ότι οτιδήποτε είναι πέρα από τα 3 ναυτικά μίλια δεν μπορεί να είναι τουρκικό. Και αν είναι μέσα οποιοδήποτε νησί, πρέπει ονομαστικά να αναφερθεί και να μην είναι τουρκικό. Αυτό λέει. Τώρα τι γίνεται. Η Τουρκία θεωρεί ότι θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης και αυτά που λέγαμε. Με 3 ναυτικά μίλια τότε να τα περάσουμε τουλάχιστον στα 6. Περνώντας στα 6 έχουμε ένα θέμα. Γιατί τα ίδια είναι στα 3,2. Αλλά για να καταλάβετε γιατί δεν σχετίζεται με την ΟΣ, είναι ούτως ή άλλως όλα αυτά εντάσσονται μέσα στα 12 ναυτικά μίλια. Η ΑΟΣ ουσιαστικά ξεκινάει μετά τα 12. Άρα για να έχετε ζώνη επαφής, πρέπει να έχετε μία ζώνη που να έχει κάποια ΑΟΣ, μία ζώνη. Η οποία να έχει μια διάμεσο 24 ναυτικά μίλια, δηλαδή έχετε 12 και τις δύο πλευρές. Τότε θα εμφανιστεί για πρώτη φορά η ΑΟΣ. Άρα δεν έχει καμία σχέση με την ΑΟΣ. Και γενικότερα, αν θέλετε να το πω και το είπα και προηγουμένως στην τηλεόραση, όταν ακούτε ανθρώπους να σας μιλάνε για ελληνοτουρκικές σχέσεις όσον αφορά το θέμα της ΑΟΣ, είναι άσχετη με την ΑΟΣ. Το θυμάστε αυτό σαν σχήμα. Η ΑΟΣ αφορά 6 κράτη. 6 κράτη. Και αν θέλετε να το κάνουμε ανάποδα, να το κάνουμε ως άσκηση νοητική. Ας πούμε ότι η Τουρκία είναι θετική. Με εμάς, σε όλα τα σημεία και υπογράφει τα πάντα. Και βάζω μόνο την Τουρκία και δεν κάνω τίποτα άλλο με καμία άλλη χώρα. Εντάξει, είναι υπόθεση εργασία. Πού θα κάνει τη γιόρτιση.
υπάρχει κανένα κοίτασμα που να το αφορά η οριοθέτηση της Ελλάδας με την Τουρκία. Το ξέρουν και οι Έλληνες, το ξέρουν και οι Τούρκοι. Αν θέλετε να κάνετε τα κοιτάσματα για τα οποία μιλήσαμε, πρέπει να κάνετε συμφωνία με την Ιταλία, είναι σίγουρο, γιατί έχουμε κοιτάσματα που είναι ακριβώς πάνω στην οριοθέτηση. Πρέπει να κάνετε ένα κομμάτι συμφωνίας με την Αλβανία, συμφωνία. Το είδατε με τη Λιβύη, σίγουρα ότι στον τρίγωνο κάτω είναι Τίνγκα και βέβαια για όλη την νότια Κρήτη είναι αναγκαστικά η Λιβύη. Και μετά, όσο αφορά την λεκάνη Ηροδότη, την οποία μιλήσαμε τώρα, αναγκαστικά πρέπει να έχετε υπογραφή με την Αίγυπτο και ένα μικρό κομματάκι που προσφέρουν με την Κύπρο. Άρα, η Τουρκία, όσο αφορά την εκμετάλλευση των υδρογονατράκων, το να υπογράψει, το να μην υπογράψει, ότι αλλάζει απολύτως τίποτα, γιατί δεν είναι τοποθετημένα εκεί που βρίσκεται. Και είναι πολύ απλό, αν θυμάστε τι είχα πει προηγουμένως, φανταστείτε ότι όταν έχετε έναν χώρο, όπως είναι η Οικόπεδο 1 στην Κύπρο, που είναι στα 27 ναυτικά μίλια, οι εταιρείες θεωρούν ότι είναι πολύ κοντά να βγουν μεγάλα κοιτάσματα. Άρα είναι πολύ απλό, για όλους είναι ειδικοί, τώρα παίρνει τώρα τα νησιά, τα φουσκώνονται με 27 ναυτικά μίλια, φουσκώνονται και τις τουρκικές αυτές με 27 ναυτικά μίλια, αν είσαστε κορόφαροι θα σας μείνει ένα σημείο. Και προσέξτε, εφόσον σας μείνει το σημείο πάνω, θα πρέπει να είσαστε πολύ, γιατί θα πρέπει από κάτω να υπάρχει κοίτασμα. Άρα, σας, και για τον κύριο που ρωτούσε για το τρίγωνο, μην είναι στο τρίγωνο, δεν έχει απολύτως τίποτα, το τρίγωνο που βρίσκεται εδώ, εδώ το βλέπετε, αυτά εδώ, που βλέπετε πόσο μπλε είναι, αυτά είναι από τα πιο βαθιά. Όλες οι Μεσογείο. Δεν είναι μεγάλο λάθος εδώ. Βλέπετε από το χρώμα. Όσο πιο ζεστό είναι το χρώμα, τόσο πιο ρηχό είναι. Άρα εδώ μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει τίποτα σαν πλαίσιο. Αυτό που μπορεί να υπάρχει σαν πλαίσιο είναι εδώ. 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 Και εδώ. Άρα, όπως το είπατε προηγουμένως, η φύση τα έχει κάνει πολύ ωραία, δεν μας αφορά καν. Κατά συνέπεια, είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε με 6 παίχτες, που παίζει με 6 παίχτες, ας το κλείσουμε έτσι, δεν σας δείχνω το σχέδιο ενώ για να μην ευρειάσετε. Εδώ είναι ο Χάρης. Άρα, το ξαναλέω. Θέστηση για την Ελλάδα μονομερός. Μετά, έχετε 6 παίχτες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτός εδώ δεν θα κάνει απολύτως τίποτα, τα πράγματα θα μείνουν όπως είναι. Δεν έχει μετέφερες με το ίδιο. Πώς. Το ίδιο δεν έχει μετέφερες. Έχω άλλο χάρτη. Στο Αιγαίο έχουμε πετρέλαιο, αλλά έχουμε ένα άλλο θέμα. Είναι μικρότερες οι ποσότητες από όλες τις άλλες περιοχές. Είσαστε Τίνγκα σε νησιά. Και όπως μιλούσαμε για τον άνθρωπο και τον περιβάλλον, δεν νομίζω να είναι μια πολύ καλή ιδέα να βάζετε πετρελαϊκές εταιρείες να κάνουν γεωτρήσεις εκεί πέρα που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, προσέξτε, του πληθυσμού, του τουρισμού που είναι πολύ κοντά, γιατί πρέπει να θυμάστε ότι εμείς, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, κοιτάζουμε ακόμα και τα 48 χιλιόμετρα για να μην φαίνεται καν, ούτε καν σαν θέα. Άμα το κάνετε αυτό σαν άσκηση μαθηματική, με γεωμετρία ηλικίου, θα δείτε ότι στο Αιγαίο θα δυσκολευτείτε. Τα μεγάλα στρατηγικά κοιτάσματα βρίσκονται αλλού. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Έχετε ακούσει το κατάκολλο. Το κατάκολλο σαν γεώτρηση θα φέρει στην Ελλάδα 15 μέρες ενεργειακής ελάβας. Νότια της Κρήτης έχουμε 450 χρόνια. Για να κάνετε, η Κύπρος με αυτά που έχει ήδη 150 χρόνια κυπριακής κατανάλωσης. Το Ισραήλ έχει 600 χρόνια ισραηλινής κατανάλωσης. Είναι μικρότερες οι χώρες, αυτό και τα νούμερα είναι λίγο διαφορετικά. Αυτό να σας πω ότι για να κάνετε πραγματικά μια ΟΣ που να προσφέρει κάτι στην Ελλάδα και να προσφέρει ανάκαμψη, πρέπει να κάνετε τα μεγάλα πράγματα. Τα μεγάλα πράγματα αναγκαστικά βρίσκονται μακριά και βρίσκονται.